Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Θα μείνει κανένας όρθιος, δεν θα γίνει. Πεθαίνει ο ένας, πεθαίνει ο άλλος. Τι είναι μαλάτε, τι κάνεις να πούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι λέει η Σοζόπολη. Σοζόπολη καλά είναι. Καλά είναι. Τελευταία δεν έχουμε πάει γιατί έχω δουλειές εγώ. Έχεις δουλειές εσύ. Ναι, αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη γι' αυτό έναντι της οικογενείας. Μπράβο. Σωστός. Μ' αρέσεις. Εν πάση περιπτώσει για το θάνατο του Γιάννη Καλατζή αλλά και κάθε συνάνθρωπου, είναι γεγονός ότι ό,τι γεννιέται είναι το σίγουρο ότι θα πεθάνει. Ναι. Ανάλογα τώρα την ηλικία, τη ζωή που κάνει κάποιος, ναι. Τι του γράφει και ο ύψιστος, γιατί εγώ πιστεύω και σε αυτό. Ναι, πιστεύεις. Βέβαια. Και όσο έχει λάδι το καντήλι του, ναι. Ζει. Ζει. Μόλις δεν έχει λάδι, μας αφήνει χρόνους. Και σε βάλουν στον καταψύκτη και περιμένεις να βγει το φάρμακο. Πιστεύεις, πιστεύεις, Βασίλη, ότι υπάρχει ο Walt Disney, είναι στην κατάψυξη όντως. Αυτό έχει γραφτεί. Ναι, το ξέρω. Ναι. Είναι. Και περιμένει το φάρμακο, ξέρω. Εγώ δεν θα το έκανα. Ναι. Τι δεν θα έκανες. Άμα είχες λεφτά, να με καταψύξουν. Δηλαδή, να σε καταψύξουν. Όχι, όσα λεφτά και να είχα δεν θα το έκανα. Ναι. Και εσύ δεν μου λες, άμα μείνει ο εγκέφαλος 5 λεπτά χωρίς οξυγόνο. Μένει φυτό, πας. Τι γίνεται να μην βγει φυτό ακόμα και να πεις ότι γίνεται πρακτικά. Γίνεται ναι. Μετά να μην βγει φυτό. Πεθαίνεις. Ανάλογα σε τι έργο θα το δούμε. Πού θα το δούμε, στο σινεμά, πού, εκεί που είναι ο κόκκινος, πού είναι στο Άσο Ντεόν, πού. Πυγμάκια, τι έγινε. Εμένα λες. Εσένα λέω, ναι. Τι θέλεις. Ξέρω εγώ. Ό,τι γράψει ο αριθμό πλησίου είναι, φίλε. Ό,τι γράψει. Ό,τι έχει αριθμό πλησίου στο Κόρντομπα, δεν έχει αριθμό πλησίου. Ε? Σήμερα πήγα να κάνω μια μαγκιά να πούμε. Ό,τι γράψει είναι το καντήλι μας. Πήγα να βάλω μια δίλητρη στο Κόρντομπα και λέει δεν γίνεται. Λέει. Φυσικά δεν γίνεται. Στη μέση θα στο κόψει, δεν στο έχουν πει αυτό. Όχι, είναι παράνομο είναι, μου λέει. Δεν είναι παράνομο. Άιντε ρε παράνομο. Μέχρι 25% μου λέει ο μηχανικός. Μπορείς να πας πάνω ή κάτω, λέει τον κινητήρα. Να μπορείς να τον πας δίλητρο, αρκεί να έχεις και τα κατάλληλα εργαλεία μετά. Ψαλίδια, φρένα, τέτοια. Εντάξει, βέβαια. Μπορείς. Τώρα μπορείς, βέβαια μπορείς. Εννοείται μπορείς. Εκταίο δεν περνάς. Εκταίο περνάς. Κάτω από το τραπέζι, στο μέτρα. Πώς πας πρώτη πίστα. Έλα. Εντάξει, δεν γίνεται. Γίνεται. Για να το δηλώσεις στην εφορία και στην ασφαλιστική. Εντάξει, ρε Γιάννη τώρα. Γιάννη, σε παρακαλώ τώρα. Γιάννη μου. Ποια εταιρεία. Του αντικειμένου. Ο νόμος τι λέει, ρε. Ο νόμος λέει αυτό. Μπορεί να πάρεις ένα αμάξι 1400 και βάλεις δίλητρη μηχανία πάνω. Φυσικά μπορείς να το βάλεις. Στην Ελλάδα επιτρέπεται. Όλα είναι. Πας το δηλώνεις στην εφορία για να σου έρχονται περισσότερα τέλη κυκλοφορίας. Για πάνω να το δηλώσεις. Και το δηλώνεις και στην ασφαλιστική εταιρεία για να πληρώνεις τα ασφάλιστρα που αρμόζει για την περίπτωση. Ναι, ναι. Γιατί ο κόκκινος είπε σήμερα ότι δεν μπορούμε να αγοράσουμε αμάξι με φυσικό αέριο γιατί υπάρχει λέει νόμος. Έβγαλε ο κόκκινος δικό του νόμο να πούμε. Που λέει ότι απαγορεύεται να αγοράσεις αμάξι με φυσικό αέριο. Έτσι λέει αυτός. Έτσι είπε ο κόκκινος, ναι. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει. Όχι. Κάτι. Τώρα θα βάλουν στα πετρέλαια. Θα μας βάλουν χέρι στα πετρέλαια, λέει. Ποια πετρέλαια από όλα. Στα αμάξια δεν θα μπορούμε να αγοράζουμε πάλι αμάξι με πετρέλαιο κτλ. Γιατί όλοι πάνε φυσικό αέριο πετρέλαιο και η βενζίνη έχει μείνει πίσω. Δεν ξέρω, εσύ τα ξέρεις αυτά, εσύ είσαι ασφαλιστής. Εντάξει, εσύ... θα βρούνε τρόπο εκείνοι, ό,τι και να γίνει, να εισπράττουν αυτά τα οποία αναμένουν κάθε φορά και τα οποία βεβαίως πάνε για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν γνωρίζουμε εκτός από το να βελτιώσουν το επίπεδο ζωής των πολιτών όπως ορίζεται από την επιστήμη της πολιτικής. Μάλιστα. Αυτό γίνεται και από εκεί και πέρα θα δούμε. Τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα, αγαπητοί ακροατέ. Μετά όλα παίρνουν το δρόμο τους, φτιάχνουν. Ναι. Επίσης, μια και έλεγες εχθές προχθές για το ασφαλιστικό σύστημα, κανένας δεν λέει ότι πρώτον οφείλεται στο ότι έχουμε ανεργία μεγάλη και δεν επαρκούν τα χρήματα και δεύτερον έχουμε υπογεννητικότητα. Ποιος έχει υπογεννητικότητα? Η Ελλάδα. Ξέρεις πως η ΣΥΡΙ ήρθα σήμερα στην Τήλο, έβλεπα στην ΕΡΤ 1. Το πιο φιλόξενο, λέει, η ΕΡΤ 1 μέρος στον κόσμο είναι η Τήλος, λέει. Μάλιστα. Πήρε τους μετανάστες, τους βάζουν, δουλεύουν, τους δίνουν τροφή και πώς το λένε το άλλο. Νερό. Ήπρο νερό κτλ.
Είναι φιλόξενο. Εισφορές δίνουν αυτοί. Δεν ξέρω. Και βγήκε μια κοπέλα εκεί από την Συρία και λέει: όνειρό μου είναι να αγοράσω ένα σπίτι στη Τήλο και μια ταβέρνα να κάνω στον άντρα μου κτλ. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Οι μετανάστες είχαν να πληρώνουν, γιατί να πληρώνουν. Ένα λεπτό, Βασίλη μου, να τελειώσω. Να πει πέντε. Είναι ο δρόμος που μας δίνουν να δουλεύουμε μαύρα. Για το σύστημα που έχουμε αυτό του ΙΚΑ που είχε κάνει ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Μεταξάς. Ποιος Μεταξάς? Ο Μεταξάς. Ο φασίστας. Φασίστα τον λες εσύ. Εκείνο τον είχε εκλέξει ο κόσμος και μετά έγινε, ναι. Άλλαξε τρία άρθρα του συντάγματος. Ναι, γιατί έπρεπε να προφυλαχθεί από κάποια συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων τότε. Λοιπόν, αυτό το σύστημα για να δουλέψει θέλει έναν συνταξιούχο και τέσσερις εργαζόμενους. Όταν έχουμε ένα συνταξιούχο και ένα κόμμα δύο, αυτό το κόμμα δύο δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ, εργαζόμενους, το σύστημα αυτό δεν βγαίνει. Μακάρι να βάλεις διαχειριστή τον Άι Γεράσιμο. Ο Άι Γεράσιμος τι θα δώνεις η λύση? Ναι, ότι βάλε πρόεδρο, ξέρω εγώ, τον ταμείο τον Άι Γεράσιμο, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ούτε ο Άγιος. Άρα λοιπόν χρειάζεται να γίνει κάτι άλλο. Αν θα έχουμε χρόνο και μου ζητηθεί. Εγώ έχω εκπονήσει κάποτε ένα σύστημα. Ναι. Πού? Μπορώ να το πω. Το έχω δώσει κάπου τέλος πάντων. Το λένε και εκείνοι. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Μην κάνεις. Από εδώ κομμάτων. Αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι για αυτό το λόγο, επειδή είχα κάνει και μια αναλογιστική μελέτη, μπορούν να καταφύγουν σε ένα τέτοιο σύστημα. Αν ακούει βέβαια κάποιος. Ναι, ο Τσίπρας εδώ είναι. Από αυτούς τους κυρίους. Ναι. Ο Πρωθυπουργός δεν νομίζω ότι έχει εύικο νους, όπως λέμε, για τέτοια πράγματα. Πώς το πες? Δεν έχει, πώς να το πω τώρα. Πες το απλά, ναι. Αυτή που να ακούει καλά για κάτι τέτοια. Εύικον ους. Ους, ναι. Λοιπόν, και μη μας βγει και μας πει και ους, θα σούμε, μας χαλάσει εδώ τη σούπα, γιατί τα ταμεία έχουν δημοσίους υπαλλήλους που σημαίνει κομματικό στρατός. Κάνε λίγο υπομονή 10 χρόνια να πεθάνουν οι συνταξιούχοι, να φύγουν και τα υπόλοιπα παιδιά στο εξωτερικό. Εγώ λοιπόν με αυτόν τον τρόπο που θα πούμε πιο μετά αν μου δοθεί η ευκαιρία, θα δείτε ότι μπορεί να υπάρξει ένα βιώσιμο σύστημα. Τζάμπα θα μιλήσεις, δεν θα σου δοθεί. Καλά. Τζάμπα θα μιλήσεις, ναι. Λίγο για τους μετανάστες να πω δύο λόγια. Να πεις. Πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι μετανάστες παραγωγικά σε αυτή τη χώρα. Ναι. Λοιπόν, τους έχεις, έχει τόσα στρατόπεδα καταρχήν, άλλα παρατημένα, άλλα αναξιοποίητα. Λοιπόν, στρατόπεδα και ένα. Στρατόπεδα, μπράβο. Ναι, ωραία. Λοιπόν, τους βάζεις να πούμε σε στρατόπεδα, να έχουν τη ζέστη τους και ένα πιάτο φαΐ. Τους κόβεις εκεί και ένα ψιλομεροκαματάκι να παίρνουν τα τσιγάρα τους, να πούμε, και τα νερά τους και τα αναψυκτικά τους. Ναι. Λοιπόν, και κοινωνικό 8 ώρο κάθε μέρα, ναι, σε κοινωνικό έργο. Δηλαδή, το μετρό της Θεσσαλονίκης θα είχε ήδη τελειώσει. Ναι. Λοιπόν, και τους έχεις 8 ώρες καθημερινά να δουλεύουν όπως όλοι οι υπάλληλοι. Λοιπόν, να τους έχεις καλοντυμένους, καλοταϊσμένους, καθαρούς και να προσφέρουν κοινωνικό έργο 8 ώρο κανονικά. Βέβαια. Λοιπόν, με τα εργοντήσιο, με τα κλιματιστικά. Μπράβο. Αλλά θα δουλεύουν κιόλα. Και να υπήρχε μια παραγωγική διαδικασία σε αυτή τη χώρα, θα τρίβαμε τα μάτια μας. Να δουλέψουν. Να δουλέψουν. Ναι. Έτσι. Και κόψεις και ένα ψηλό χαρτζιλίκι εκεί πέρα, να έχουν και για τα τσιγάρα τους και για τα, και για τα αυτά τους. Συμφωνείς, μαλάτο. Αυτή θα ήταν εγώ. Εμένα αυτή θα ήταν η δική μου η πρόταση, ας πούμε. Ναι, δηλαδή, δεν χαρούν χρήσιμη. Δηλαδή. Δεν είναι. Γιατί όχι. Ναι. Καθόλου άσκημη, μια χαρά την ακούω. Στην παραγωγική διαδικασία. Αλλά δεν ακούνε οι κυβερνώντες ποτέ. Το μετρό της Θεσσαλονίκης με τα λαγούμια που είναι εδώ πέρα που γίνεται αυτός ο χαμός θα έχει τελειώσει. Ναι. Εκτός αν θέλουν οι λαθρομετανάστες, γιατί μετανάστες δεν είναι, να γίνουν διευθυντές κατευθείαν. Αυτοί είπαν ότι φύγανε από το πόλεμο για να σώσουν τη ζωή τους. Ναι. Εδώ είναι βασιλιάδες όμως. Το λένε. Εκτός αν θέλουν είναι διευθυντές. Κατάλαβες. Τι τους είπε? Κοινωνικό έργο, οχτάρο, χαρτζηλικάκι και σπίτι. Βέβαια. Χώρα θα προσφέρεις με εργασία. Αυτοί θέλουν να κάθονται. Θα σε φιλοξενεί, θα τα έχει, σε ποτίσει, σε κάνει, θα σε εντύσει, αλλά και εσύ θα προσφέρεις 8 ώρες εργασία καθημερινή. Χώρια που απαιτούν να χαλάσουν τα ήθη και τα έθιμα, να φέρουν τα δικά τους εδώ πέρα. Τι ήθη και έθιμα δηλαδή. Βέβαια, να μην πηγαίνεις εκκλησία. Να φοράς μπούρκα. Κατάλαβες, να γίνεις μουσουλμάνος. Εντάξει, ρε φίλε. Να μην τρως κρέας στο Ραμαζάνι. Να μην πίνεις νερό. Ναι. Με αυτά θέλουν να τα βάλουν. Πώς είπε ο Αυστραλός Πρωθυπουργός? Άμα θέλετε να ράξετε εδώ, λέει, θα γίνετε Αυστραλοί. Ό,τι κάνουν οι Αυστραλοί. Αλλιώς ναι, στη θάλασσα. Και ξέρεις τη θάλασσα. Καρχαρίες εκεί. Δεν έχει τσιπούρες. Τσιπούρες δεν έχει. Πέρα δεν είναι beach bar καβάλας. Εκεί έχει ωκεανό. Κάτι όρκες, κάτι φάλαινο. Ναι. Κάτι όρκες. Ναι. Λες. Κάνει μια γλουκ.
Και ούτε από το DNA σε αναγνωρίζουν μετά. Λουκουμάκι. Ναι, νομίζω ότι είστε λίγο σκληροί. Όχι σκληροί, αντικειμενικοί είμαστε, δεν θα λες. Αντικειμενικότατοι. Όχι, δεν είναι κάτι μια ρεαλιστική προσέγγιση αυτή, δηλαδή, εγώ στην που λέμε. Να δούμε πώ. Θέλει να φυλαμένει αυτή τη χώρα να προσφέρει. Ναι. Εγώ είδα κάτι εγκαταστάσει, κάτι hot spot, ειδικά εκεί στι Έλληνε, υπερλούξ, ξενοδοχεία. Spot hot. Βέβαια, ξενοδοχεία. Βέβαια. 200 σπιτάκια με θερμοσύφωνε, air condition. Ούτε στον Αρμενιστή έχει τέτοια που πάνε και τα καινούργια, τα κάμπινγκ. Βέβαια. Κάτι κάει που έχουν που πάνε καραβανάδες. Έτσι. Είναι σε χειρότερη κατάσταση που πάνε και. Εννοείται, ρε Βασίλη. Εννοείται. Έτσι εγώ πιστεύω για τους λάθρομετανάστες και όχι μετανάστες. Μάλιστα. Αυτά. Λάθρομετανάστες. Λάθρομετανάστες. Γιατί, ρε, γιατί κανένας δεν έχει χαρτιά, φίλε. Τι χαρτιά. Κανένας δεν έχει χαρτιά. Πώς σε λένε, δεν έχει μια ταυτότητα επάνω του. Δεν έχει ούτε ένα χαρτί από πού είναι. Όλοι λένε είναι δηλώνουν Σύριοι. Μα κανένας δεν είναι Σύριος. Τι είναι. Πακιστανοί, Αιθίωπες, Σομαλοί, Ινδοί, βέβαια. Δεν υπάρχει Σύριος. Μπαγκλαντεσιανοί, όπως λέει ο εδώ για να πας στην Γερμανία, στην Αμερική, στην Αυστραλία να δουλέψεις, περνάς και από 20 γιατρούς και σε κάνουν και κολονοσκόπηση για να σε βγάλουν χαρτιά, φίλε. Ναι, αλλά εκεί είναι σοβαρό το κράτος. Σοβαρό είναι το κράτος. Τότε, είναι. Άμα θες σοβαρότητα, να του λέει σοβαρό. Γερμανία, ρε φίλε, δεν είναι Βαλκάνια. Είναι σοβαρή χώρα. Πώς θα γίνει. Ναι, αλλά όμως όταν έρχεσαι και πας για δουλειά, δηλώνεις και κατοικία. Και άμα δεν σε βρουν εκεί οι αστυνομικοί, σου λέει, φίλε, πού ήσουν, εδώ δηλώνεις κατοικία. Πού γυρνάς, κοιμάσαι τα μπαγκάκια. Εκεί. Εξωτερικό. Ναι. Εδώ τι. Πού είναι, πες με έναν που έχεις που δηλώνει κατοικία. Πώς σε λένε και πού μένεις. Εντάξει, είμαστε πιο ελεύθερα. Δεν τώρα, είμαστε πιο ελεύθεροι, πιο ηλίθιοι είμαστε. Γιατί το λέτε. Γιατί θέλουν να γίνεται αυτό το πράγμα, να μας κάνουν έτσι. Θα μείνουν στην Ελλάδα μόνοι συνταξιούχοι τρίτη ηλικία. Αυτό θέλουν να κάνουν. Έχουν κάποιο άλλο σκοπό για την Ελλάδα. Τρίτη ηλικία. Η τρίτη ηλικία έμεινε. Τι έμεινε. Δηλαδή, αν πας στην τράπεζα 1 και 15, τι βλέπεις. 70 να πλαγκώνονται. Τι βλέπεις. Βλέπεις κανέναν άνθρωπο να κάνει καμιά συναλλαγή. Πάω κι εγώ εκεί. Δεν βλέπεις. Εκεί βγάζεις καβαλέ, βλέπεις τα πίνα πλακώνονται. Γιαγιά το άπερκα, το παππού του direct και τέτοια ράμπο. Τι νομίζεις ότι κάνεις εκεί. Είδες κανένα νέο. Εντάξει, θα κάνουμε. Ο νέος, ας πούμε, ο Βασίλης και εγώ μετά η μπάνκη και είμαστε. Πάμε στην ουρά τώρα. Κοίταξε τώρα, εδώ που τα λέμε. Πάει η Θεία Μαρίτσα ανανέωση το βιβλιάριο. 3 ώρες την ώρα για να δει αν έχει 250 ευρώ μέσα. Να τα σπάσει στα εγγόνια διατρία. Βέβαια, ρε Κωστά μου. Τα λέω όμορφα, ρε. Εντάξει, ναι. Πού να δει. Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη. Δημιουργήθηκε, παιδιά, το μόνο θετικό που δημιουργήθηκε από τα capital control είναι, είναι ότι έστω και κάποιοι μια προχωρημένη ηλικία άνθρωποι αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν με την κάρτα, με το ATM, με τις συναλλαγές με την κάρτα. Το μόνο καλό θεωρώ που μας έκαναν αυτά τα capital control είναι ότι μάθαμε να χρησιμοποιούμε την κάρτα περισσότερο και κάποιοι ηλικιωμένοι άνθρωποι που στείνονταν με τις ώρες στις ουρές και λίγο αποσυμφορήθηκε αυτή η κατάσταση. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά. Εντάξει, θα κάνουμε λίγο υπομονή. Μετά από 10 χρόνια θα πεθάνουν πόσοι συνταξιούχοι, λογικά δεν είναι. Και τι θα μείνουνε. Τα παιδιά θα πάνε στο εξωτερικό. Πήγανε, όχι θα πάνε. Εμείς θα γεράσουμε. Θα... Εμείς μείναμε. Εμάς θα μας δώσουν. Εγώ είμαι έτοιμος για την τρίτη ηλικία, δεν έχει πιο νέος από μένα πλέον. Μην περιμένεις άλλο νέο αίμα ή κάτι να γίνει στην Ελλάδα. Θα φύγουν. Τέλος η δικιά μου γενιά, ο Βασίλης αυτή είμαι 35-38 και εσύ του 47-48 χρονών. Ναι. Τέλος. Από πίσω από μένα δεν έχει τίποτα. Τι να τα δεις πια, δηλαδή τα πιτσιρικά 15-20 χρονών, σαν τα ζόμπι γερνά, τους δώσανε ένα iPhone στο χέρι. Και δεν του νοιάζει τίποτα. Τι κολόνα χτυπάνε, μόνο χτυπάνε. Αν του πιάσει το κόλλο που πίσω, χαμπάρι δεν έχουν. Λέει, μην χάσουν κανένα like. Περπατάνε στο δρόμο με το ίντερνετ. Είναι τάξη πραγμάτων. Ποια είναι τάξη πραγμάτων, ρε. Από πού θα ξέρουν να κόψουν μια ντομάτα να φάνε αυτά μαγεί καμιά ιστορία. Πεθάνουνε, ρε. Θα πάνε στο εξωτερικό. Το εξωτερικό, ρε. Θα πάνε στο πού εξωτερικό. Αυτά δεν μπορούν να αφήσουν το κινητό να ανοίγουν στο πούλμαν. Θα πάνε στο εξωτερικό αυτά τα τελειμπάσικα, ρε. Σε πληροφορώ ότι τα νέα παιδιά είναι πολύ καλύτερα. Με πληροφορεί, τι με πληροφορεί. Είναι πολύ καλύτερα. Μορφωμένα, ξένες γλώσσες. Τι είναι μορφωμένα, ξέρω να πατάνε γρήγορα το like αυτό είναι μορφωμένο. Πλάκα κάνεις. Τι λες, ρε. Μεταπτυχιακά κόμματα. Εγώ τα είδα τα μεταπτυχιακά. Άμα βγει πρώτη φορά σε 35 έξω, ξέρω ότι παθαίνει. Θα τρώει καμιά βουλγάρα, σου κάνει κολόμπαρο. Δεν σε κόφτει. Έλα ρε τώρα. Άσε τώρα ρε Κώστα να πούμε. Κολόμπαρο να πούμε τώρα. Σαχλαμάρι, δεν μπορώ να ακούω τώρα. Τι σαχλαμάρι. Γκρινιάζεται εδώ συνέχεια να πούμε. Τι γκρινιάζουμε, αλλά πε τι θα γίνει νέα γενιά. Την είδε, δεν την είδε. Η νέα γενιά. Πε για τη νέα γενιά. Θα μεταναστεύσει, ρε. Θα μεταναστεύσει. Εξάλλου τώρα θα αποσυφορηθεί. Και ποιο θα μείνει εδώ, αυτό σου λέω μετά από μένα, από σένα ποιο. Εμείς θα είμαστε. Πάλι εμείς. Εμείς θα γίνουμε κάποτε 60, εσύ θα πιάσετε 65 μετά. Ναι. Πάλι εμείς. Εμείς, άντε, εγώ 70-75 ζωή να έχουμε να μας δώσει. 80, ναι. Από πίσω τι λέω, τι γίνεται. Από πίσω τα παιδιά δεν έχουν φύγει. Πάλι, δεν έχει παιδιά. Αυτό σου λέει, είμαστε τελευταίοι του μου ικανών. Γι' αυτό σου ανέλησα όλη την ιστορία εγώ τώρα. Θα φέρουν αμπαλού. Αυτό σου λέω, τι θα φέρουν. Πακιστανούς. Άρα το δικό μου άλμα με τον Στέφανος δεν θα υπάρχει. Ας μην υπάρχει. Τι θα γίνει. Χασάν. Στεφανά Λαμ. Και τι έγινε. Ναι. Και ο Χασάν.
Και τι έγινε. Εντάξει, μην κρινιάζει τότε. Άμα του λέω εγώ λαθρομετανάστε. Γιατί να. Όλοι άνθρωποι του Θεού. Άνθρωποι του Θεού είμαστε, αλλά. Τι. Δεν είναι, ρε φίλε, άνθρωποι. Πονεμένοι άνθρωποι είναι και αυτοί. Το θέμα είναι. Ένα είδε τώρα. Να αξιοποιηθούν. Όχι, να αξιοποιηθούν. Πώ αξιοποιηθούν. Παραγωγικά. Πότε. Έλα, δεν γουρσού λαμάδε τώρα. Ήρθε μια αριστερή κυβέρνηση. Αριστερή. Άμα θέλει ο Ανδρώνη και σε φέρει το Χασάν από το BBC του Πακιστάν εδώ πέρα και συμπέρα από το που λέει 400 ο Χασάν 600 εσύ τι γίνεται. Θα συμβιβαστεί. Θα συμβιβαστεί, ε! Ναι, άμα... θα τη δω τι μπουλντόζε στο Μετρόπολη όπω έλεγε άλλο. Ρίχτω ηλία με καμιά μπουλντόζα απ' έξω. Άσε με Ραπτόπουλε τώρα. Ραπτόπουλε μόνο όπου τη συμβουλεύει να πούμε τα Πακιστανάκια. Να έρθει ο Αμπτελάχ Αμπταλουή εδώ πέρα από το BBC Πακιστάν. Τζόχτω με τα χαλιά. Ένα εκατομμύριο. Θα σε πω εγώ αθλητικέ τα ξένα. Ένα εκατομμύριο Έλληνε φύγαν στο εξωτερικό. Χαίρεσαι τώρα εσύ. Δεν γεννάνε οι άλλοι. Κάποιοι δεν πρέπει να αναπληρώνουν. Πάλι ο Γρηγόρη θα την πατήσει. Θα του πει το Γρηγόρη να κάνει εκπομπή. Τον Αμπτελσαλάν. Ο Γρηγόρη. 9.55 κενό στο 54.340. Μαλά το Ολυμπιακό κάνει μεταγραφές. Ναι. Ναι, φέτος. Ναι, φέτος βλέπω ότι ο Μπρουτόταυρος να πούμε. Ναι. Έχει μια καλή κινητικότητα. Ναι. Ύστερα από ένα χρόνο στον οποίο η ομάδα ολιγούρησε. Στον οποίο η ομάδα πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Ναι. Αυτή τη στιγμή πέραν των κινήσεων που κάνει η διοίκηση που είναι πάρα πολύ σωστές και θα αποδειχθεί αυτό. Πώς θα αποδειχθεί, θα το πάρεις πάλι δηλαδή. Με τα αποτελέσματα. Α, έτσι. Εγώ περιμένω να δω. Εκείνο όμως που ξέρω. Τι είναι. Είναι ότι πέρυσι στην εκπομπή, στην τηλεόραση, ναι. Στη Μαρμίτα. Μαρμίτα, θα μιλήσουμε για τη Μαρμίτα. Φώναζα ναι. Να έρθουν πίσω οι δανεικοί. Ο Μαρ, ο Πάρντο. Ο Χολέμπας. Όλοι όσοι έχουμε δώσει ιδανικούς τέλος πάντων. Ο Χολέμπας δεν είναι ιδανικός. Ο Χολέμπας είναι, έχει πουληθεί. Πάμε διάλειμμα. Κενάτι. Ναι, κάτσε λίγο. Φάνηκε η αξία τους. Ναι. Με τα φιλικά που έχει δώσει η ομάδα και έχει ο Θεός. Κράτα λίγο σάλιο. Πάμε σε διάλειμμα. Κράτα λίγο σάλιο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ. Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες πάρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται πάρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Σε βλέπω χαλαρό με το κομπολόι σου, με τα γραφές έχεις κάνει, ο Παναθηναϊκός πίσω η ΑΕΚ, πίσω ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός που ναι. Τον έχω δει είναι ναι. Σκέτη θλίψη, λυπάμαι. Ναι, ναι. Η ΑΕΚ είναι περίπου όπως ήταν πέρυσι, φλίαρη πολύ, ναι. Αναποτελεσματική ναι. Πολύ. Ναι. Τον ΠΑΟΚ δεν τον έχω δει, δεν μπορώ να έχω γνώμη, αν και συνήθως δεν ασχολούμαι με τις άλλες ομάδες, αλλά εν πάση περιπτώσει αφού είναι αρχή της περίοδου με μεταγραφές και τέτοια, να τους ευχηθώ κιόλας καλή επιτυχία στους ευρωπαϊκούς αγώνες σε όλες τις ομάδες. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από βαθμούς, έχει ανάγκη να αναβαθμιστεί το προϊόν, έχει ανάγκη καλά, να έρθει ο κόσμος στα γήπεδα, άσε να τελειώσω, ο κόσμος, ναι. Να έρθει ο κόσμος στα γήπεδα,
να μπορούν να παρακολουθήσουν, να γίνει η χαρά της Κυριακής όπως ήταν όταν ήμουνα εγώ παιδί. Δεν το βλέπω να γίνεται. Δεν το φέτος βλέπω. Φέτος μου έχει δείξει ο Μαρινάκης τρομερά αντανακλαστικά. Δεδομένου ότι θα υπάρχει τρόικα με την ΕΠΟ και με αυτά, θα υπάρχει παρακολούθηση και δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε για κακές διαιτησίες ούτε για αδικίες. Και έδειξε αντανακλαστικά ο Μαρινάκης, σύμφωνα με αυτά που βλέπω. Και πάει να κάνει, προσπαθεί να κάνει ομάδα και κάνει μεταγραφές, κάνει κινήσεις. Έχει δείξει φέτος τρομερά αντανακλαστικά. Εγώ αυτό διαπιστώνω, δηλαδή απ' έξω που είμαι. Σε σχέση, δηλαδή, καμία σχέση με πέρυσι που δεν γκουνιότανε φίλο την αντίστοιχη εποχή. Πέρυσι παίζαμε με κάποιες ομαδούλες από την Τουρκία και τις οποίες δυσκολευόμασταν να τους βάλουμε ένα γκολ ή δεν βάζαμε καθόλου. Λοιπόν, εμένα με είχαν ζώσει τότε τα φίδια και έπαιρνα κάτω τηλέφωνο και σου λέω, παιδιά, δεν πατάμε καλά, δεν μου αρέσει η ομάδα. Πέρυσι είχε κακή ομάδα. Δεν κάνουν, α πούμε, αυτή η ομάδα. Τον έπαιρνε να έχει κακή ομάδα τον Ολυμπιακό. Ακριβώς. Άμα δεν έχει όμως. Δεν έχει αντιπάλους, δεν έχει ανταγωνισμό. Πούλησε τους παίκτες, κονόμησε, πήρε το πρωτάθλημα. Πήρε την Νότιγχαμ. Ναι, εντάξει. Έτσι. Γιατί και εγώ αναρωτιόμουν στη Μαρμίτα τι γίνονται τα λεφτά. 15 από τον Ιντέγε, 15 από τον Μιλιμπόγεβιτς, 30. Υπήρχαν και τα άλλα 20. Πληρώθηκαν τα 50 εκατομμύρια. Και έριξε και μερικά πίσω ο Μαρινάκης από αυτά που έχει πάρει. Φέτος το καλοκαίρι. Βέβαια. Έριξε κάποια πίσω. Βέβαια. Και έτσι πρέπει να γίνεται, αν θέλει να ανταγωνιστεί. Να πω όμως και κάτι άλλο, το ότι εάν κάποιος δεν έχει καθαρό ποινικό μητρό, σε εισαγωγικά το καθαρό ποινικό μητρό, οι Άγγλοι δεν του πουλάνε ομάδα, το λέω για ορισμένους ναι. που επιμένουν να λένε κάποια πράγματα για τα οποία από ό,τι φαίνεται ναι. ο συγκεκριμένος πρόεδρος της ομάδας μας δεν έχει ιδέα. Ναι. Ναι. Αυτό. Λες, ε? Εκεί για να πάρεις ομάδα, φίλε, δεν είναι σαν εδώ. Ήρθε ο τάδε Παπαθανασάκης, ήρθε ο τάδε, ξέρω εγώ, Ζαχουδάνης, άιντε πάρ την ομάδα, ό,τι να είναι. Έλα, εκεί, ρε, για να πάρεις ομάδα, ναι. εκεί για να πάρεις ομάδα, ναι. σε περνάνε 7 γενναίες αυτές τις χώρες. Έτσι. Εντάξει, ναι, έτσι ομάδα. Και κανένα τριαντάρι στην τράπεζα, κατάδεση πρώτα. Να γίνεται. Ναι, αλλά... για να μην αντιμετωπίζει αυτά που αντιμετωπίζει ο Ηρακλής ή ο Άρης ή και ο Πάοκ στο παρελθόν. Με κάποιους προέδρους. Ναι. Έτσι πρέπει να γίνεται. Να υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί και όχι όποιος γουστάρει να έρθει και να αγοράζει μια ομάδα και να τη ρίχνει μετά στα βράχια. Δεν νομίζω ότι οι οπαδοί και οι φιλαθλικοί και οι ρεπόρτερ θέλουν ελεκτικό μηχανισμό. Γιατί φαντάζομαι τώρα να έρθει ένας εδώ απατριώνας. Κάτσε ρε φίλε τώρα. Αυτό που περνάει ο Ηρακλειδέας δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή. Κάτσε. Και διαλύσαν την ομάδα του. Ο Ηρακλειδέας ή ο οπαδός. Ας πρόσεχε. Τι είναι ο οπαδός δηλαδή. Ας πρόσεχε. Όταν προσλαμβάνει ένα μεγαλομέτωχο, έτσι το λέω εγώ. Ποιο προσλαμβάνει ο οπαδός. Όταν η εταιρεία ή ένας μεγαλομέτοχος. Ναι. Ελέγχεται από ποιο μηχανισμό. Υποτίθεται ότι φτιάξαν τον ταβαζί τον ερασιτέχνη για να ελέγχει ο ερασιτέχνης. Ναι. Ήλεξε ποτέ κανένας ερασιτέχνης κανένα μεγάλο παράγοντα. Ποτέ. Ποιος να ελέγξει, αυτοί που δημιουργούν, που έχουν κάνει τα εκατομμύρια τα χρέη, θα ελέγξουν αυτοί. Οπότε, έβαλε το κράτος ένα ψευτονταβαζί, υποτίθεται για να ελέγχει και να και την ευθύνη. Για να βγάλει το κράτος τη δική του ευθύνη από πάνω, έβαλε τον ερασιτέχνη. Σου λέει, κύριε, η οικογένεια. Το αποδέχτηκε αυτό τον μεγάλο μέτρο. Το οποίο όμως δεν λειτουργεί, ρε φίλε. Ναι. Δεν λειτουργεί όμως. Το οποίο σου λέει η πολιτεία, εγώ δεν φταίω. Τι να ελέγξει δηλαδή. Να ελέγξει τι. Να ελέγξει τι. Και σου λέω εγώ το άλλο τώρα. Γιατί είμαστε μπαγλαμάδες εδώ στην Ελλάδα. Πες ότι έλεγχε η πολιτεία. ΣΥΡΙΖΑ ήταν, ποιος ήταν τότε. Όχι, δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν ο Παπαθανασάκης. Ήταν η Νέα Δημοκρατία, μου φαίνεται. Ήταν ο Σαμαράς. Έβγαινε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία με τον Σαμαρά και τους υπουργούς του και το ελεκτικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, ξέρω εγώ, και έκρινε τον Παπαθανασάκη ακατάλληλο. Ξέρεις τι θα λέγανε οι Ηρακλειδείς? Αφαιρέγγιο θα λέγανε. Όχι. Θα λέγανε πολεμάν τον Ηρακλή. Δεν τον αφήνουν τον Ηρακλή να δημιουργήσει κατάσταση. Τι όχι, ρε. Τι όχι, ρε. Αν είναι ένα υγιής μηχανισμός. Τι μηχανισμός, δεν υπάρχει υγιής. Από τον άλλο να ηγητικές επιταγές κλπ. Ναι. Να δείξει ότι έχει ένα οικονομικό υπόβαθρο για να αναλάβει ναι. μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Ναι, ναι, ναι. Γιατί για ποιο λόγο να το αμφισβητήσω εγώ, ο παδός, θέλω κι εγώ να προστατευτεί η ομάδα μου ναι. από κάποιον που θα έρθει να εκμεταλλευτεί την ομάδα για να διαφημίσει το όνομά του. Και να τη ρίξει στα βράχια. Σαν ποιο είναι το σύστημα, εδώ πέρα δεν υπάρχει. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Χαίρο πολύ. Ναι. Γιατί δεν επιτρέπουν σε κάποιον ο οποίος είναι κάτοικος εξωτερικού να γίνει μεγαλομέτοχος σε ομάδα αλφα-εθνικής. Γιατί? Δεν το γνωρίζω αυτό. Ε, το γνωρίζει κανείς. Ούτε εγώ. Που είναι κάτοικος εξωτερικού. Που δεν έχει τις εταιρείες του στην Ελλάδα. Το θεωρώ ανυπόστατο.
Υπό την έννοια ότι εφόσον είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του, τι με νοιάζει εμένα αν είναι στο Καραγιούσουφλού η εταιρεία του ή δεν ξέρω πού αλλού. Ναι. Εκείνο που με ενδιαφέρει να είναι συνεπής προς υποχρεώσεις και να είναι. Εντάξει, η ομάδα... παιδιά, τώρα, το προϊόν έπιασε πάτο τώρα. Εντάξει, το προϊόν έπιασε πάτο. Κοίταξε, το προϊόν έπιασε πάτο να εξηγήσω. Ναι. Έχουμε ένα δέντρο και όλη μέρα το πελεκάμε με τα τσεκούρια. Ναι. Οι δημοσιογράφοι, οι περισσότεροι, τι? Που είναι βρώμικο, που είναι μπήξε, είναι δείξε, από εκεί και πέρα και ο άλλος λέει αβρώμικο είναι, δεν πάω. Ο άλλος ναι. Δεν πάει, ναι. Ο άλλος στέλνει 10, να μην πω τώρα, και αρχίζουν και κάνουν φασαρίες, πετάνε τάχα μου μολότοφ και δεν ξέρω τι άλλο, μέσα στο γήπεδο πετάγανε και δεν ξέραν από πού μπήκαν οι μολότοφ και οι πέτρες και όλα αυτά. Και μετά λέει υποβαθμίσεις και το προϊόν, αφού το υποβαθμίζεται κάθε μέρα. Πάει Νόβα, καπούτ. Κάθε μέρα με το τσεκούρι δεν μπορεί να σταθεί το δέντρο. Καπούτ. Να αλλάξει ηγέτε. Έτσι. Ναι. Έτσι. Γιατί όταν κρατάς λιβαδιές και τέτοια, σου λέει Νόβα, κάτσε ρε φίλε. Μου κράτησες τώρα τη λιβαδιά με το έτσι θέλω στην Αλφα Εθνική. Ναι. Πάρε 10% κάτω. Ναι. Να αλλάξει ηγέτε η Νόβα. Εγώ με την Νόβα είμαι τώρα. Έτσι. Όταν θέλουν βέβαια, όταν έχουν κρατήσει όλες τις αντιεμπορικές ομάδες εκεί πέρα στην Αλφα Εθνική. Και ο άλλος δηλαδή να έχει την αγορά στην Νόβα. Τι θα δει, λεβαδιακό, πλατανιά θα δει. Ποιος θα τα δει αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Και καλά, εγώ είμαι με την Νόβα. Ο Άρης είναι άλλο ένα γεύσμα στο καφενείο Σαββατοκύριακο, φίλε. Έτσι ναι. 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 Λεφτά για την Νόβα είναι αυτό. Ναι. Κράτα του πλατανιά, κράτα την Κέρκυρα, κράτα λεβαδιακό. Νόβα δεν πίεσε όμως. Δεν πίεσε όμως. Ναι, πίεσε. Ναι, αλλά σου λέει πάρτα τώρα. Γιατί έλεγε αντί να δώσει τον Άρη περισσότερα λεφτά, θα δώσει τον λεβαδιακό λιγότερα. Κατάλαβε, σαν πραγματικό. Πάρτα λιγότερα τώρα. Ναι. Α, κατανοητό! Με πορδές αυγά δεν βάφονται, κύριε. Ωραία το είπε. Σωστά. Ωραία το είπε. Εγώ έχω μια άλλη αντίληψη. Να πει. Για πε την αντίληψη. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουμε μια ομάδα, τη δικιά μου ομάδα, να βάζει μια 20 εκατομμύρια ο Χριστιανός αυτό και από εκεί και πέρα οι άλλοι να μην κουνάνε το δαχτυλάκι του και να εξομοιώνονται και να είναι στο ίδιο πρωτάθλημα. Θα πρέπει η UEFA να κοιτάξει να έχει. Όλες αυτές τις ομάδες, δηλαδή δύο από την Αγγλία, δύο από την Ισπανία, δύο δεν ξέρω πώς, και να κάνει δύο σε εισαγωγικά ομίλους, κλείνουν τα εισαγωγικά ευρωπαϊκούς, και αντί να παίζει κάθε ομάδα 30 αγώνες το χρόνο με ελληνικές ομάδες, θα παίζει με ευρωπαϊκές ομάδες. Ύστερα, να το, μεγάλο λάθος, από εκεί. Το μεγάλο λάθος είναι ότι η συμφωνία λέει να μην έχει play-off. Μα και play-off πρέπει να έχει play-out και να βάλει και τον πρωταθλητή στο play-off. Στα. Όχι, εγώ είμαι εναντίον των play-off. Είμαι υπέρ των play-off. Περίμενε. Και τον play-out. Όχι, εγώ είμαι με τον play-out να παίξουν. Και τον play-off. Να παίξουν, ξέρω εγώ, ο τρίτος της Β' Εθνικής με τον τρίτο από το τέλος. Συμφωνώ με το play-out ως ένα βαθμό. Αλλά με τα play-offs είμαι κάθετα αντίθετος. Γιατί κάθετα. Διότι δεν μπορεί μια ομάδα να αγωνίζεται 34 αγωνιστικές, πόσες είναι. Και το κύπελο. 30 αγωνιστικές και μετά να τις λες στην κακή της μέρα μετά να χάσει ότι έχει χτίσει. Με κόπο ολόκληρο το πρωτάθλημα. Άρα θες 4 ομάδες παραπάνω. Δεν είναι μπάσκετ, ρε φίλε, το. Αυτή είναι η γοήτεια. 4 ομάδες παραπάνω θες για να γεμίσει το πρόγραμμα, ρε Βασίλη, τότε. Τι? Μπράβο, θέλει γιατί όλα γίνονται για τα κανάλια. Τα συνδρομητικά. Δεν θα λύσουμε γιατί το πρόβλημα. Εγώ γιατί το διαφωνώ, το θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Να το λύσουν οι μεγάλοι το πρόβλημα. Ναι, ναι, θα το λύσουν μεγάλο το πρόβλημα. Δεν θα το λύσουμε εμείς. Οπότε πάμε σε άλλα θέματα. Οπότε θες 4 ομάδες παραπάνω, γιατί μέχρι το Πάσχα το πρωτάθλημα καπούτ μετά. Δεν θα έχεις αγωνιστικές. Ναι. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό είναι τα play-off. Παιχνίδια μου λες. Χωρίς play-off, ναι, συν 4 ομάδες. Τίποτα. Πιο καλά. Το play-off είναι αστεία πράγματα τώρα. Μήπως τι βλέπουμε στα play-off, αγκαρία. Γιατί και οι παίχτες κουράζονται, δεν είναι μηχανές. Εκτός αν τους βάζουν και τους λένε θα παίρνετε και ντάπινγκ. Ναι, λογοζέιτς. Ναι, όλα αυτά ξέρω εγώ τι είναι, για να μπορούν να σταθούν, γιατί έχουν το πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη, εθνικές ομάδες, δηλαδή πόσο θα αντέξει αυτός ο άνθρωπος. Έχουν να πάνε και στο Μαργκής, κάτω στην παραλία, στη Νίκης βέβαια. Α, καλά, αυτό είναι άλλο. Αλλά στην Αγγλία γιατί αντέχουν, ρε Κυριάννη. Στην Αγγλία αντέχουν γιατί όλες οι ομάδες έχουν ρόστερ μεγάλα. Είχαν κύπελο, είχαν Ευρώπη, είναι κουρασμένα τα παιδιά. Πρέπει να τελειώνει αυτή η παραμύθα, έτσι. Λοιπόν, στην Ευρώπη παντού οι παίχτες παίζουν 2 και 3 φορές την εβδομάδα. Ναι. Σε όλα τα προηγμένα πρωταθλήματα είναι επαγγελματίες, γι' αυτό πληρώνονται. Καλά, καλά, στην Αγγλία. Κουραστήκαν τα παιδιά και κάναν τα παιδιά. Ποια είναι η δουλειά τους, παίρνουν τα εκατομμύρια γι' αυτό το λόγο. Έτσι. Πες μας τώρα για τον Άρη στο μπάσκετ και για τον Άρη στο ποδόσφαιρο. Μας τυπάς τώρα. Λοιπόν, τη γνώμη μου την είπα. Λοιπόν, μεγαλύτερος δολοφόνος
από το Γιαννάκη τον Παναγιώτη. Τι δολοφόνο. Δολοφόνο, ύποπτο. Ύποπτο. Γιατί πράγμα. Ύποπτο, γιατί πράγμα. Ναι. Ξέρει ότι μπορεί να πάει ο Άρης Β' Εθνική. Τ' άκουσα εγώ το μεσημέρι, αλλά δεν θέλω να μιλήσω τώρα τι έγινε. Ξέρει ότι μπορεί να πάει ο Άρης Β' Εθνική. Ξέρει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, τον φέραν από τις διακοπές. Να πιάσει εκεί, να παρακαλέσει να γλύψει κατουρημένες ποδιές. Τα ξέρετε αυτά, δεν τα ξέρετε. Όχι, δεν τα ξέρουμε. Λοιπόν, μάθετε τα. Και να ξέρετε ότι ο άλλος είναι τελειωμένος ο Λάσκαρης και τον κάνει πλάτες ο Γιαννάκης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Γιαννάκης είναι ο εφιάλτης του Άρη. Στο μπάσκετ. Εφιάλτης. Δηλαδή, έπρεπε να πατήσει την ομάδα χωρίς αντίκρισμα από πίσω, εννοείς. Ο εφιάλτης. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ άσχημος ο ρόλος του Γιαννάκη. Δηλαδή, το λες δούριο ύπο. 100%. Μάλιστα. Το λέω δούριο ύπο. Όπως δούριο ύπο, λέω και τον Μυροφορίδη που πήρε την προκαταβόλα και προσπαθεί τώρα. Προσπαθεί μέσα από την ανυπαρξία του Άρη να κάνει τι. Να κάνει τι. Ήρθες, ο Μυροφορίδης ήρθε στον Άρη για να φτιάξει τις δημόσιες σχέσεις που ποτέ δεν είχε αυτό το σωματείο. Με τι λεφτά τις φτιάξει. Γι' αυτό. Τι. Αν πήρε εγγυήσεις. Τίποτα δεν πήρε, το λέω εγώ. Δεν ξέρω. Τίποτα δεν πήρε. Θα φανεί, θα φανεί. Στο λέω εγώ δεν πήρε τίποτα. Θα φανεί. Δεν πήρε τίποτα και προσπαθεί τώρα. Μπάσκε προειδεύσει κανένα παίχτη. Χωρί προκαταβολή να τον φέρει εκεί δεν υπάρχει. Το Μυροφορίδη το θεωρεί. Το είναι να τελειώνουμε σε δεύτερο βαθμό να πάρουμε την άδεια. Ναι. Γιατί οι πιθανότητε είναι πάρα πολλέ να παίξουμε στην ΑΕΦ. Μπράβο. Το Μυροφορίδη το θεωρεί έξυπνο ή χαζό. Οι δικέ μου πληροφορίε λένε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα αυτή τη στιγμή, τώρα. Η Κέρκυρα είναι απίθανο να πάρει άδεια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έτσι. Ναι. Δεν ξέρω αν αλλάξουν τα δεδομένα. Γι' αυτό λέω ότι εγώ. Κρούμε εδώ πέρα τον κόδωνα του κινδύνου ότι πρέπει πάση θυσία να πάρουμε την άδεια. Μην γίνει καμιά πλάκα. Ναι. Γιατί τότε Καρυπίδη εξαφανίσου, δεν το συζητάμε. Μήπως ήρθες κύριε Μυροφορίδη για να αναφέρει τίποτα κανένα καινούργιο παιδί. Τι λέω εγώ τώρα. Τι να φέρει. Λέω εγώ τώρα. Αυτά τα θέματα δεν είναι Μυροφορίδη. Δεν είναι. Καλά. Τι λέω εγώ τώρα. Μήπως ήρθε κάποιος από εκεί πέρα. Γιατί ο Μυροφορίδης είναι χαζός ή έξυπνος. Πώς τον θεωρείς. Έξυπνος. Άμπρα, εγώ έξυπνο το θεωρώ. Γιατί να έρθει για Β' Εθνική, να έρθει στον Άρη που δεν έχει λεφτά. Λέω εγώ τώρα. Με το φτωχό μου το μυαλό. Μήπως ξέρει κάτι παραπάνω ο Μυροφορίδης. Ναι. Ο Μυροφορίδης φίλε, ήρθε στον Άρη χωρίς καμία εγγύηση. Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Είναι από τους παράγοντες, εσύ πιστεύεις ότι πάνε κάπου γενικά που να μην έχουν κάτι από πίσω, κάποια εγγύηση από πίσω. Τον έχει πάει πουθενά δηλαδή ο Μυροφορίδης σε καμιά άλλη ομάδα και δεν είχε κάποιο υπόβαθρο από πίσω, κάποιες εγγύησεις. Μήπως η εγγύηση του Μυροφορίδη είναι η Α' Εθνική με κάποιον άλλον επενδυτή που ίσως ξέρει. Εγώ ξέρω ότι ο Μυροφορίδης αυτή τη στιγμή καλύπτει τον Καρυπίδη. Μήπως το καλύπτει για καλό. Αυτό, πότε έχει πάει κάπου ο Μυροφορίδης και το έχει κάνει αυτό εδώ. Πουθενά. Γιατί να το κάνει με τον Άρη τότε. Γιατί να χάσει τη σοβαρότητά του έχει... ή να χάσει το καλό του όνομα που έχει σε αυτή την κατηγορία. Γιατί δηλαδή να διακινδυνεύσει την καριέρα θα σου του. Θα σου πω. Και να, τι να κάνει. Θα σου πω. Να μας πεις. Αυτή τη στιγμή η Λεβαδιά είναι έξω από το παιχνίδι. Είναι αλφαεθνική. Ωραία. Μεγάλη υπόθεση για τον Άρη αυτή. Μεγάλη. Ο Όφη του Μπουτόταυρου είναι μια ομάδα που είναι πρωταγωνίστρια. Από εκεί και πέρα. Ο Μπουτόταυρος, ξέρεις εσύ ποιος Μπουτόταυρος. Εννοείς τον πρόεδρο. Ναι. Δεν έχει σχέση. Άκου τώρα τι σχέση έχει. Από εκεί και πέρα. Τι γίνεται. Είναι μια Παναχαϊκή και δεν υπάρχουν άλλες ομάδες. Και λέει ο Μυροφορίδης. Γιατί τα τρίκαλα δεν μπορεί να είναι απειλητικά. Ο Γυαλιάς έφυγε. Και λέει ο Μυροφορίδης. Αυτή τη στιγμή δεν έχω ούτε Απόλλωνα απέναντί μου. Δεν έχω απέναντί μου ούτε τον. Πώς το λένε, τη Λαμία με τις δημόσιες σχέσεις και τα λεφτά. Ούτε του Βενέτη, τους φούρνους. Καλά του πας μέχρι εδώ. Ούτε του Βενέτη. Πάει κι αυτός. Σωστό. Οπότε αν βγει Όφη από τη μια, έχω να αντιμετωπίσω μια Πάτρα. Η Πάτρα, Klein Mind σου λέει. Υπάρχει δεν υπάρχει. Υπολογίζει αυτός ότι και χωρίς λεφτά με το όνομα κάτι θα γίνει κτλ. Και λέει ο Μυροφορίδης. Καλά του πας. Κάνω 2 χρόνια συμβόλαιο. Σε περίπτωση που αυτό το σωματείο λόγω ελλείψεως ισχυρών αντιπάλων ναι. Κατορθώσει έστω και δεύτερο και βγει μα με τα ψέματα μα με το κοροϊδιλίκι μα με ελάτε να πάρετε μείωση μισθών μα και τα λοιπά αν τα καταφέρω θα γραφτεί στην ιστορία ότι εγώ υπό αντίξωα συνθήκας ανέβασα τον Άρη στην Α' Εθνική κατηγορία οπότε το βιογραφικό μου πριν τα 40 μου χρόνια γίνεται πάρα πολύ δυνατό γιατί θα λάβουν υπόψη ρεπόρτερ, παραγωγή, μπαγλαμάδες, ιστορίες, κόλπα και τις δύσκολες συνθήκες εργασίας μου. Αυτό κάνει ο έξυπνος Μυροφορίδης αυτή τη στιγμή καλύπτοντας. Προμόσουν τον εαυτό του δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Με το δικό σου σκεπτικό. Με το δικό μου. Μαρινάκης πες μας τι σχέση έχει με τον Όφη που δεν ξέρω εγώ. Πάρε κάτω τον Τζουκαλά που τον παίρνεις και μιλάτε κτλ.
που είναι και στη Χρυσή Αυγή εκεί πέρα ο Τσουκαλάς, να σε πει. Έχουμε Κυριάδη, έχουμε γνωριμίσει με το Σερ Τσάκη Τσουκαλά εκεί πέρα. Να πάρε εκεί λοιπόν να σε πει ο κύριος Τσουκαλάς. Τι σχέση είσαι ο Μουτόταυρος. Η φωνή της ομάδας στη Βόρεια Ελλάδα. Να μην σου προκαλεί λοιπόν εντύπωση ότι ο Νίκος Παδόπουλος του Άβελ που λέει ο κόκκινος δεν ήρθε στον Άρη και πήγε στον Όφη. Προτίμησε την αγκαλιά του Όφη, προτίμησε την, τη ζεστασιά του Όφη. Μη σας φανεί παράξενο. Οικογενειακούς λόγους πάντως. Τι είπε, λέει. Οικογενειακούς λόγους. Είναι οικογενειακοί λόγοι. Είναι Θεσσαλονικιός και προτίμησε να πάει στην Κρήτη αντί να μείνει στη Θεσσαλονίκη. Δεν μας σχέζει, δεν τα λάβα τώρα. Οικογενειακοί λόγοι. Τι Θεσσαλονικιός, ρε Παπαδόπουλος, από εδώ είναι. Αυτό την καριέρα του εκεί την έκανε κάτω. Στην Κρήτη πόσα χρόνια. Ποια καριέρα του έκανε. Σαν ποδοσφαιριστής. Από το Κιλκίς είναι ο άνθρωπος. Πόσα χρόνια παίζει στον Όβι, δεν έπαιξε καμιά 6-7 χρόνια. Και λοιπόν. Μπάλα. Τι έκανε. Εντάξει, λέει. Δεύτερη πατρίδα του είναι ρε. Ποια πατρίδα του είναι ρε, θα πλάκα κάνεις. Εδώ δεν είναι η οικογένεια. Εδώ δεν είναι η γυναίκα, εδώ δεν είναι τα παιδιά. Κύριε Γιάννη, εμείς που είμαστε ψιλοσκληροδεξί, όπως μας λένε, τι γνώμη έχεις για τον Αλβανό προπονητή, ας πούμε. Όπα. Με ρωτάνε τα παιδιά, οι φίλοι μου δηλαδή. Έλα, ρατσιστόμουτρα τώρα οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Στο τέτοιο, στο τηλέφωνο με στέλνουν μηνύματα για να μην πρέπει να στο ρωτήσω γι' αυτό. Έχω πει και άλλη φορά, πάλι εδώ ήμουνα πριν 10 μέρες περίπου. Ναι. Άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, ποντίκια να πιάνει. Σωστός. Μέχρι στιγμής λοιπόν το συγκεκριμένο άνθρωπο. Ναι. Που δεν ξέρω σε ποιο χωριό και πού έχει γεννηθεί ακριβώς. Ποιος. Ο προπονητής του Ολυμπιακού. Εκείνο όμως που ξέρω είναι ότι βλέπω έναν άνθρωπο που στέκεται όρθιος συνέχεια, φωνάζει, παρατηρεί, γράφει, σηκώνεται, κάθεται, φωνάζει. Ναι. Και η ομάδα έβαλε στη Μαλίν φιλικό, ναι, 6 γκολ όμως και 2 που ακυρώθηκαν 8. Οχταρίδης, Κώστα μου. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστημένος δεν ήτανε. Ο Αλβανός. Βεβαίως, σου λέει κύριε, κάναμε λέει κάτι θετικό, αλλά μπορούσαμε και καλύτερα, μπορούσαμε εκείνο και το άλλο. Ναι. Δηλαδή, όταν βλέπω εγώ ένα μάνατζερ... Δεν εφησυχάσαι από την εξάρα δηλαδή. Όχι, όχι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Όταν βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ανικανοποίητος και ειδικά προπονητής, εγώ τον βλέπω θετικά. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει, γιατί άκουσα σήμερα τον κύριο Κούγια... Ο οποίος έπαιζε στον Άρη Πετρουπόλεο στα νιάτα του με τον τερματοφύλακα τον Μποθητό που ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Μποθητό. Ναι, ναι, τρομερός τερματοφύλακας, τέλος πάντων. Ότι θα αλλάξει ο Ολυμπιακός προπονητή την πέμπτη αγωνιστική που παίζει με την ΑΕΚ. Ναι. Αλέξη, για κοίτα λίγο καλύτερα τις δύο ομάδες. Ποδοσφαιριστής ήσουν, να καταλαβαίνεις εσύ. Για ξανακοίτα το θέμα. Συνέχα. Από εκεί και πέρα συνέχα. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα φέρει άλλον έναν ή δύο παίχτες που θα είναι πάρα πολύ καλοί, γιατί έχω ασφαλείς πληροφορίες ότι φέτος θα χτυπήσει το ψηλότερο δυνατόν που μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Θα δούμε πώς θα δέσουν οι παίχτες μεταξύ τους. Το σύστημα θα είναι το ίδιο, το 4-2-3-1. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο πάρα πολύ καλά χαβ και έχουμε και από τους προηγούμενους το Ρωμάο που είναι καλός εξαιρετικός. Πήρες καλό στόπερ. Αυτό με ρωτάνε, την κίνηση πώς βλέπει ο κόσμος που έδιωξε τα αργά στόπερ και πήρε δύο γρήγορα. Το γρήγορο, ναι. Ναι. Φυσικά αυτό μας έλειπε. Αυτό από τότε που έδειξε ο Μανολάς δεν πήρε το ρισβάνι. Βέβαια, μαζί θα μιλάω, τον είδα πολύ αργό, ναι. Όχι πάρα μόνο πολύ. Αργό, μόνο που δεν χασμουργιόταν με τον Πανιόνιο στο φιλικό στη Νέα Σμύρνη. Δεν έχει σημασία ότι χάσαμε, αλίμονο. Αλλά το θέμα είναι ότι εκείνος μόνο που δεν χασμουργιόταν. Νόμιζε ότι επειδή φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού μια φορά, ότι θα μείνει εκεί πέρα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Θέλει αγώνα. Διώχνει δυο στόπερ αργούς, παίρνει δυο γρήγορους. Παίρνει χαφ, παίρνει φορ. Ναι. Φορ βαρύ τάγκ είναι. Και τώρα θα φέρει και έναν. Ολλανδό, του Νουίτνικ. Έναν. Νουίτνικ. Ναι, αλλά θα πάρει την ΕΠΟ ο ΠΑΟ. Δεν μας ενδιαφέρει, ας την πάρει και ο ΠΑΟ. Αν την πάρει τρόικα, έχει για την ΕΠΟ. Πενταρίσκα θα παίζει την ΕΠΟ. Γι' αυτό θα παίξει μπαλά. Δεν μας πειράζει. Δεν ξέρω τις προηγούμενες χρονιές, γιατί εγώ βλέπω τώρα την ΟΒΑ εδώ πέρα γύρω στα 4 χρόνια και το έκανα για να μην μου λένε διάφορα και να έχω ιδιαίτερη αντίληψη. Ναι. Λοιπόν, εγώ πέρυσι δεν είδα τον Ολυμπιακό να ευνοηθεί πουθενά. Μάλλον τον σφύριζαν και ανάποδα, να το πω έτσι. Εγώ πέρυσι πιστεύω ότι ήταν ίσως από τα καλύτερα πρωταθλήματα από μεριάς πλευρά διαιτησίας. Δηλαδή δεν γίνανε γενικά χοντράδες.
Κρίθηκε δηλαδή, το πράγμα κρίθηκε στις τέσσερις γραμμές, πιστεύω δηλαδή, το πρωτάθλημα πέρυσι. Εντάξει. Δεν γίνανε δηλαδή κάποια πράγματα εξόφθαλμα ή προς τη μία ή την άλλη μεριά. Και επίσης να πω στους φίλους μου τους παοξίδες, Στέφανε καλησπέρα, αν ακούς, και Γρηγόρη. Λοιπόν, φέρατε το ΜΑΚ, βρε παιδιά, μάλιστα. Πολύ καλός παίχτης. Τον είχατε όμως και πρόπερση και η ομάδα έμεινε 40 βαθμούς πίσω. Όχι την περίοδο που μας πέρασε, προηγούμενη. Με τον Τούτο, άρα, ναι. Άρα λοιπόν ο ΜΑΚ, ενώ είναι καλός παίχτης, δεν είναι αυτός που θα σας κάνει τη διαφορά προς τα πάνω. Πιάσαν ταβάνι με τον ΜΑΚ, δηλαδή θες να πεις. Όχι. Αλλά. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι ο παίχτης που θα τους κάνει τη διαφορά. Πώς να το πω τώρα. Ο Πρίγιοβιτς είναι ένα πάρα πολύ καλό σεντερφόρ, αλλά λέει παιδιά, φέρτε μου να βάλω. Ναι. Εάν δεν του φέρει. Ο Πρίγιοβιτς θέλει να βάλει. Να τον φορτώνει δεν και βάζει. Να εντάξει, εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν, εντάξει, τώρα ναι. Με δύο παίχτες έτσι τέλος πάντων καλούς και τους υπόλοιπους αυτούς που ξέρουμε, γιατί τους ξέρουμε έτσι τους παίχτες, πώς θα γίνει ας πούμε, γιατί ακούω και εδώ στο Μετρόπολης κάποιος που λέει πρέπει να πάρουν το πρωτάθλημα, να πάρουν το πρωτάθλημα. Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα, αδερφιά. Μακάρι να είσαστε καλύτεροι και να τον μπορέσετε. Αλλά μέχρι στιγμής που βλέπω. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ίσως και ο ερχομός του ΜΑΚ κάνει τον ΠΑΟΚ πάλι προβλέψιμο. Κατάλαβες με το παιχνίδι του. Κλείνεις τον πλάρι στον ΜΑΚ και τελειώνεις το παιχνίδι. Πιθανόν. Δηλαδή πρόπερσι έτσι γινότανε. Με έτσι. Το... Έκλειναν τον ΜΑΚ, όλες οι παλιές από εκεί. Πέρσι το Ροντρίγκες του πήρανε γραμμή με έναν παίχτη δούλευε ο ΠΑΟΚ. Δεν το πιστεύουν το πρωτάθλημα. Και εντάξει. Μπλοκαρίζουν. Έχουν πολύ κακή ψυχολογία οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ του τελευταίου δύο μήνες. Όλος ο Μάιος ήταν μονηρικός για αυτούς. Εντάξει. Πότε πήρε το κύπελο ο ΠΑΟΚ, το αρχές Μαΐου. Ναι. Ναι, μετά από 20 μέρες, πέρασαν 20 μέρες εκπληκτικά οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και από εκεί και πέρα άρχισαν οι φάπες πάνω στο Σαββίδη και κάποια στιγμή ο Σαββίδης βλέπουμε ότι σταματάει και χάνει το κέφι του. Εκεί που ήταν καυλωμένος ο Σαββίδης ποδοσφαιρικά. Εκεί μετά το κύπελο, το γλέντι, τα μπουζούκια, θα πάρω τη διαιτησία εδώ και τα λοιπά. Μια εφορία σε όλο τον ΠΑΟΚ. Ξαφνικά γίνονται όλα ανάποδα στο επιχειρηματικό. Το play-off, η κακή εικόνα το play-off. Στο επιχειρηματικό του κομμάτι. Χάλασε. Ότι χάλασαν πολλές δουλειές. Ναι. Παίζει και τα play-off πάει άσχημα και δημιουργήθηκε ξαφνικά από εκεί όπου ο ΠΑΟΚ είχε, ο ΠΑΟΞΙΔΕΣ και γενικότερα η ομάδα, μια αύρα. Ναι. Μέσα σε λίγες μόνο μέρες, ούτε μήνα δηλαδή. Κρύωσε το πράγμα να πω. Πάρα πολύ. Από τότε που γύρισε εκείνο με το δόλ που το έχασε, τον όμιλο Λαμπράκη, από τότε. Εκείνο ήταν πήρα... λες και γύρισε ο διακόπτης. Εκεί γύρισε το on-off. Ήταν το δύσκολο. Και βλέπουμε, ότι στην μπάλα επάνω, κρύωσε και ο Σαββίδης. Ναι. Αν αυτό τώρα τι επηρεάστηκε και τι έγινε, δεν ξέρω. Κρύωσε. Εγώ ξέρω ότι άμα βγάλει. Όταν φεύγει ο Ίβιτς και δείχνει ο Ίβιτς ότι. Δεν καλύπτεται για την επόμενη σεζόν, κάτι έχει πληροφορηθεί. Από υλικό. Κάτι είδε ο Ίβιτς και δεν του άρεσε. Και ρώτησα εγώ τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, αυτό το πράγμα που σας κλάνει ο Ίβιτς, φεύγει ο Ίβιτς από τον ΠΑΟΚ, που θα έπρεπε να παρακαλάει να μείνει στον ΠΑΟΚ, πώς σας φαίνεται? Δεν είδα να ανησυχούν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Εγώ αν ήμουν ΠΑΟΞΙΔΕΣ θα ανησυχούσα πάρα πολύ. Θα έλεγα. Ένιωσε ότι έπιασε ταβάνι με τον ΠΑΟΚ. Ένιωσε ότι. Κάποιοι είπανε φοβήθηκε ο Ίβιτς. Στο καλό και να μας γράφει. Εγώ λέω να το ερμηνεύσουμε. Να το αναλύσουμε περισσότερο. Να το ψάξουμε περισσότερο. Πολύ επιφανειακά το είδαν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ το κλάσιμο του Λύκου από τον Ίβιτς. Πολύ επιφανειακά το είδαν. Πραγματικά, εγώ αν ήμουν ΠΑΟΞΙΔΕΣ και ψαγμένος και ασχολιόμουν έτσι πολύ εντατικά με τον ΠΑΟΚ, θα προβληματιζόμουν πάρα πολύ από αυτή και μόνο την ενέργεια. Να με εγκαταλείψει ο Ίβιτς, να μην συνεχίσει τον ΠΑΟΚ, μην έχοντας άλλη ομάδα. Ο Ίβιτς είναι άνεργος τώρα. Αλλά πολύ έξυπνος. Δηλαδή, προτίμησε ο Ίβιτς την ανεργία από το να κάτσει να πολεμήσει μία σεζόν με τον ΠΑΟΚ μετά από ένα κύπελο. Βέβαια. Είναι έξυπνος. Για μένα είναι ότι έφυγε έχοντας τη ρετσινιά του πρέπει να πάρω πρωτάθλημα. Και επειδή ξέρω ότι δεν θα το πάρει, δεν θα πάρει τους παίχτες που θέλει, γι' αυτό και έφυγε. Αυτός είναι ο λόγος που δεν παίρνει ο ΠΑΟΚ. Είναι ότι δεν έχει παίχτες καλύτερους από τον Ολυμπιακό θες, την ΑΕΚ θες, τον Παναθηναϊκό θες. Κάποιες φορές δεν ξέρω. Πάντως. Εγώ επαναλαμβάνω, για καλό σας παιδιά, δεν με πειράζει εμένα, ούτε έχω κανένα κόψιμο το να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα μία και δύο φορές.
44 το έχω εγώ, δεν τρέχει τίποτα. Εκείνο όμως που πρέπει είναι ο μεγαλομέτοχος που βλέπουμε ότι έχει δυνατότητες ο άνθρωπος να αγοράσει 5-6 παίχτες πολύ καλούς όμως. Δηλαδή πιο καλό από τον Οφόε, πιο Φόε. Καλό από τον Κανσέλα, ναι. Πιο καλό από τον Βούκοβιτς. Ναι. Θέλει πιο καλούς παίχτες, δηλαδή με Βαρέλα και το άλλο το παλικάρι, το Μαλεζά, ναι. Ο οποίος είναι φιλότιμος, αλλά δεν πάει παραπάνω το παιδί, δεν μπορεί. Ναι. Το Φιλακούροβας, πώς το λέει, το Λέοβας. Φιλακούροβας, Λέοβας. Με τιμητό καλό, γι' αυτό το λέω Φιλακούρι, Φιλακούροβας. Α, συγγνώμη. Στον πάω κανονικά ο Μαλεζάς. Μάλλον ναι. Λοιπόν, δηλαδή ο Μαλεζάς αυτή τη στιγμή είναι προτιμότερος, ας πούμε, από τον Χατζή Ισαΐ, από τον έδωσε ο Πάουκ. Έτσι κρίνανε, ναι. Έτσι κρίνανε, για μένα για είναι λάθος. Για μένα το παιδί πρέπει να πάρει ευκαιρίες ο Χατζή Ισαΐ, ναι. Γιατί πολύ καλά στοιχεία. Σωματοδομή, το ένα, δηλαδή παίχτης που άμα δουλευτεί μπορεί να κάνει πολύ καλή καριέρα. Γενικά πρέπει να δοθούν κάποια 15-20 εκατομμύρια, να πάρει ξέρω εγώ 6-7 παίχτες πάρα πολύ καλούς. Θα μου πεις με την τσέπη του αλουνού τα λες αυτά. Ναι, με την τσέπη. Όχι, υποθέσεις ναι. Εργασίας ναι. Κάνουμε εδώ για να υπάρχει αντικείμενο. Λοιπόν, και εκεί θα δεις αν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα ή όχι. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να αλλάξει την πολιτική του στον τρόπο που πουλάει και βάζει και τις ρήτρες. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο έχεις δεν μπορεί να το δίνεις 3-3,5 εκατομμύρια όπως έδωσε το Ροντρίγκες. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πουλάει με 10 και 15 εκατομμύρια και εσύ να θες να φτάσεις στο επίπεδο του Ολυμπιακού και να δίνεις ό,τι καλύτερο έχεις στη δεδομένη χρονική στιγμή 3-3,5 εκατομμύρια. Ναι, αλλά για να πρέπει να κάνεις το βήμα παραπάνω. Τι 3,5 για να πιάσεις μια ρήτρα να υπογράψει ο παίχτης στα 9-10 εκατομμύρια πρέπει να το έχεις και συμβόλαιο γύρω στα 1,800 και 2 εκατομμύρια. Εντάξει, το χρόνο. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο γίνονται. Μόνο έτσι υπογράφουν. Λέω, έτσι είναι τα συμβόλαια. Ναι. Λοιπόν, κυβερνητικό μήνυμα κύριε Γιάννη για εσάς. Μήνυμα όντως. Από την κυβέρνηση και ξέρει αυτός που ρωτάει. Να, ναι, κυβερνητικό μη γελάς. Ναι, δεν λέμε. Μπράβο, ναι. Θα τον εξηγήσω μετά ποιος είναι. Κρυφά. Μετά. Μας ρωτάει γιατί, αν ξέρεις να μας πεις, γιατί φάγανε το Κασάμι. Γιατί έφαγε το Κασάμι ο προπονητής. Ο Κασάμι που τον είδα και εγώ σε δύο φιλικά, μου φάνηκε βαρύς. Βαριεστημένος, βαρύς. Είχε χάσει αυτή την ορμή που είχε. Γιατί θα υπενθυμίσω ότι ο Κασάμι ήταν αυτός που έβαλε τον γκολ εναντίον της Γιουβέντους και κερδίσαμε εδώ μέσα 1-0. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, άλλο τον είδα και εγώ κάπως. Οπότε καλύτερα που κράτησε τον Ταχτσίδη, ο οποίος είναι ψηλό, δυνατό παιδί, ναι. Λίγο την ταχύτητά του, σαν οχτάρι. Εντάξει, ψηλός, θέλουμε. Αργός, εντάξει, ναι. Ναι. Ναι, από εκεί και πέρα είναι μια χαρά. Μια χαρά, θυμάμαι και με το Βέλγιο που είχε παίξει με την εθνική ομάδα που ήρθαμε ένα άδικα κατά τη γνώμη μου, αλλά εν πάση περιπτώσει έπρεπε να κερδίσουμε. Ήταν εξαιρετικά πολύ καλός. Μάλιστα. Εντάξει. Δώσετε και απαντήσεις στην κυβέρνηση. Πόσο χρόνο είναι ο Κασάμι? Ο Κασάμι πρέπει να είναι 29-30. Δεν είναι πολύ μεγάλο. Καλά είναι. Όχι. Δεν πολύ προπονημένο παιδί είναι. Δεν είναι μεγάλο. Και δυνατό παιδί είναι. Αλλά και ο Ταχτσίδης είναι άλλος και καλό παιδί. Και δυνατό μικρός. Παιδί. Ναι. Πιο ψηλός, δηλαδή, πιο δυνατό. Ο Ταχτσίδης θα κάνει καλύτερη καριέρα από τον Κασάμι, λες. Ναι. Γιατί είναι και Έλληνας. Και επειδή είναι Έλληνας. 25-26 είναι ο Ταχτσίδης τώρα. Ναι, και τι έγινε που είναι Έλληνας. Καλή ηλικία. Εννοώ ότι έχει μεγαλύτερο φιλότιμο από ότι έχει ένας ξένος. Ναι. Το πάντως γκολ δεν έχει. Είναι πολλά γκολ δεν έχει. Μόνο στην ελληνική γλώσσα. Σαν οχτάρι δεν βάζει γκολ. Δεν είναι Στολτίδης δηλαδή. Θα δεν δούμε. Είναι. Ναι, δεν είναι. Καλά ο Στολτίδης βέβαια. Δεν είναι. Όχι. Βλέπω και ο Φορτούνης έβαλε νεύτη στο πισινό του με όλα αυτά που γίνονται. Βλέπω τρέχει. Βάζει και από corner goal κατευθείαν. Και έχασε μάλιστα έτσι για να μάθετε. Δεν μπορεί να πάει πιο κάτω ο Φορτούνης. Έχασε. Δεν μπορεί, όχι. Έχασε. Πιο κάτω να πάει πού. Έκανε μια κακή χρονιά, μια μισή. Δεν μπορεί να πάει πιο κάτω. Έχασε και 5.000 στοίχημα γιατί του είχαν πει ότι μπορεί να βάλει γκολ με κόρνερ. Ναι. Και εκείνο είπε ότι δεν μπορώ να βάλω. Ναι, και το βάλε και πληρώνει. Ανοίγουμε γραμμές. Πριν ανοίξουμε γραμμές, 2.31.090.90.90. 2.31.098.80.90. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Θα βγάλουμε τώρα και τα μηνύματα σε λίγο. Όλα μέσα. Φοβερά, τα μηνύματα ωραία. Φοβερά, ωραία, Κώστα μου. Λοιπόν, να πάρουμε τις γραμμές, αν έχουμε γραμμές, αν χτυπάει το τηλέφωνο μέσα στον Ιούλιο να συζητήσουμε αυτά που έχουμε πει εδώ με τους φίλους και να πάρουμε τις γραμμές. Τι θες να πεις? Να πει πριν πάρουμε τις γραμμές ο Χατζηνάκος κάτι. Ναι. Ναι, πες. Βγάζουμε ανακοινωθέν κανονικά. Ανακοινωθέν έκτατο επιχειρηματική κίνηση τώρα. Μπιπ, μπιπ. Ανακοινωθέν λοιπόν. Πες το. Πρώτο ο Θεός λοιπόν, σήμερα υπογράψαμε εδώ πέρα εδώ
μαζί με, το... με τον PG, με MVP. Με τον Στέφανο μαζί εδώ πέρα θα κάνουμε μια επιχειρηματική κίνηση στην περιοχή της Τούμπας. Εδώ πέρα θα έχουμε και, το, και τον Κωστή, θα κάνουμε εκεί πέρα γυρίσματα, εκπομπές, ιστορίες όμορφες θα κάνουμε στην Ανατολική Στράκης. Πώς θα λέγεται το... Λοιπόν, Sports Cafe είναι η κίνηση που θα γίνει. Το οποίο τι άλλη ονομασία θα μπορούσε να έχει. Εδώ σας θέλω τώρα. Τι ονομασία θα έχει. Και μεγάλη ταμπέρα Μαρμίτα Sports Cafe κύριοι και κυρίες. Λοιπόν. Ένα στέκι για όλους. Για τις φοβερές ατάκες, για τις φοβερές μπάλες, για τα γούστα, καφεδάρες. Ναι Γιάννη μου, εσύ θα έχεις αποκλειστική καρέκλα πρώτη μούρη, εγγύηση. Συνέχισε Βασίλη μου. Έχεις εκεί, είδα μια ωραία πολυθρόνα εκεί της γιαγιάς σου. Έχω, ναι. Θα κάνετε το Ραπτόπουλος. Με το στέμα του βασιλιά, θρόνος. Ραπτοπούλιος, πολυθρόνα θα γράφει. Πολυθρόνα, έτσι. Εκεί θα βλέπουμε μπάλες, μπάσκετ, Euroleague, εκεί τα πάντα όλα. Μπάσκετ θα βλέπετε εσείς εκεί. Τι καλά θα βλέπεις. Εκεί θα είμαι και για την Euroleague πάντως, έτσι. Μεγάλος μέτρα της Euroleague ο Μπίλης. Πώς θα το βγάλουμε μαζί. Λοιπόν, Μαρμίτα. Τι άλλη ονομασία θα μπορούσε να έχει εκτός από αυτή. Ποιος θα το ασφαλίσει το μαγαζί. Και ποιος άλλος θα ασφαλίσει το μαγαζί. Εδώ είναι και ο ασφαλιστής μας. Αχρίαστος να είναι. Τι το συζητάς. Πάμε στον κόσμο που χτυπάει τις γραμμές, μας τιμάει και σήμερα. Καλή μας αρχή και θα σας πούμε για πότε θα γίνει η κίνηση. Καλή αρχή και καλή επιτυχία και από μένα. Να είσαι καλά Κυριάννη. Σκοπός μας είναι να προλάβουμε μέχρι και το Eurobasket. Πότε είναι αυτό. Που θα έχουμε και δυνατή εθνική. Αρχή Σεπτεμβρίου. Αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι ο σκοπός μας. Σκοπός και στόχος. Ναι. Καλημέρα. 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 Γεια σου παιδιά. Καλημέρα. Να σου κύριε Κώστας. Καλημέρα. Τώρα άκουσα ότι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ ναι. κάναν πρόταση να καταργηθούν τα play-off και συμφωνήσαν και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ορθό. Καλό αυτό. Ορθό. Λοιπόν. Και τώρα οι τέσσερις αυτοί μαζί με έναν άλλον που θα εκπροσωπήσει τις υπόλοιπες ομάδες θα συναντηθούν με την Νόβα για τα περαιτέρω. Ναι. Άκουσα επίσης ότι ο Γιώχανσον δόθηκε στην Μπούρσα Σπορ έναντι 2,5 εκατομμυρίων. Δεν πιστεύω να υπάρχει άλλος Γιώχανσον στην Ελλάδα, της ΑΕΚ αυτός πρέπει να είναι. Δεν υπάρχει άλλος κύριε Κώστα, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. 2,5 εκατομμυρίων, οπότε του Αραούχο η μεταγραφή θα γίνει φαντάζομαι πιο γρήγορα. Ναι. Από εκεί. Ναι. Γιατί και για το Μελισανίδες από ό,τι ακούω από ρεπορτάζ για τον Αραούχο. Ναι. Ο Παναθηναϊκός έδωσε 400.000 ευρώ και πήρε έναν Βραζιλιάνο με 600.000 ευρώ τον χρόνο, όπως και έναν δανεικό από την, ναι. από την Αταλάντα. Ναι. Πού καταλήγεις, πού. Καταλήγω ότι ο Παναθηναϊκός ναι. θα είναι, πιθανό να είναι μια ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, γιατί ποντάρω πολύ στον Ζουνίδη. Έλα μωρέ. Καλά. Έλα. Καλά. Καλά. Εντάξει. 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 Ναι. Θα δούμε. Τώρα όσον αφορά για την ΑΕΚ, ενισχύθηκε. Είναι γεγονός. Ναι. Και επειδή και ο Χιμένεθ είχε τον κορμό, ναι. φαντάζομαι ότι θα παρουσιάσει καλύτερο πρόσωπο από το αγωνιστικό από το περσινό. Μακάρι. Έτσι θέλω να πιστεύω. Εντάξει. Τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ, εσύ που είσαι αυστηρός με τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ ναι. που το ρωτήσαν τον προπονητή ναι. Για το 4-4-2. Ναι. Λέει εκ των πραγμάτων θα αναγκαστώ να πάω σε σύστημα που ταιριάζει περισσότερο στους ποδοσφαιριστές. Θα προσαρμοστεί με το χαμηλό μπάτζετ του. Σέρβο και χαζό έχεις δει ποτέ, χαζό. Αυτό είπε. Δεν μου λες Κωστή. Μάλιστα. Κανένα νέο από τον Ίβιτς υπάρχει. Όχι, αυτό είπαμε. Ότι ο Ίβιτς προτίμησε την ανεργία
από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι ένα κομμάτι προς εξερεύνηση. Ο ίδιος μήπως περιμένει τη στραβή του Χάση εκεί πέρα να πούμε. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Τι θα πεις. Γιατί θέλω να είμαι προθύστερος και όχι μεταγενέστερος. Δεν πρόκειται αυτός να κάνει προπονητική καριέρα στον αιώνα τον άπαντα. Κύριε Κώστα, να ξέρεις, η επόμενη ομάδα του Ίβιτς είναι η Νότιχαμ. Από τώρα στο λέω. Δεν πρόκειται αυτός να κάνει καριέρα στον αιώνα τον άπαντα. Γιατί. Ναι. Γιατί είσαι τόσο κακός με τον Ίβιτς, γιατί. Όχι κακό. Τίποτα. Κακό δεν έχω. Κακός είναι αυτός. Είναι ο μόνος προπονητής στα 60 χρόνια που παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Είναι ο μόνος προπονητής ο οποίος έβγαλε την ομάδα πουλημένη. Μετά το 3-4 το αντρομή του. Ποτέ δεν έχει γίνει από κανέναν αυτό. Μάλιστα. Και αυτό σωστό. Ποτέ δεν έχει γίνει από κανέναν αυτό. Γεια σας κύριε. Γεια σου κύριε Κώστα. Επόμενος. Το καλό. Επόμενος. Έλα φίλε. Έλα ρα. Τι κάνει, τα χαιρετίσματά μου σε όλο το πάνελ. Λίγο για Ολυμπιακό μπορούμε να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε. Βέβαια. Εδώ είναι ο Κυριάννης. Ναι. Εντάξει, κοίταξε, στο πρωτάθλημα, ρε παιδάκι μου, δεν πιστεύω να έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή για το πρωτάθλημα, πιστεύω δηλαδή με τις προσθήκες που γίνανε θα το πάρουμε. Ναι. Εύκολα ή δύσκολα. Τώρα για το Champions League που με εκεί εμένα σαν Ολυμπιακό, πιστεύω ρε παιδάκι μου ότι κάποιες κινήσεις ήταν καλές, αλλά κάποιες άλλες δεν είναι αρκετές για να κάνουμε κάτι καλό. Θα παρακολουθήσεις φέτος ελληνικό πρωτάθλημα, φίλε? Όχι, φυσικά. Όχι. Αφού ξέρω, ρε Σικώστα, δεν έχει άλλες ομάδες. Ναι. Δηλαδή, αυτό που λέει και. Δηλαδή, αυτή η χρονιά που θα περάσουμε ποδοσφαιρικά θα είναι πιο ξενέρωτη. Μιλάω για την Ελλάδα, έτσι. Ναι, πιστεύω. Αν βάλουμε, βάλουμε και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ότι δεν βγαίνουν παιχταράδες, περνάμε σαν μια μεγάλη παγκόσμια κρίση στο ποδόσφαιρο. Αυτό γίνεται γιατί αλλάζει και το ποδόσφαιρο, ρε Σικώστα. Δηλαδή. Θα το φτιάξει ο Βρωμιάρης, ο Πλατινί και ο άλλος, ο Αλεφαντίνο, πώς το λένε. Άλλο να αλλάξουν τους κανονισμούς. Θέλουμε σοου. Δεν μπορούμε να βλέπουμε 5 χαφ και 5 δέκα σε μια απόσταση μικρών τετραγωνικών μέτρων να γίνονται 80 λάθη στον χώρο του κέντρου. Πρέπει να τα αλλάξουμε. Ναι, ρε, δεν είναι μόνο. Δεν είναι μόνο το προϊόν στην Ελλάδα. Ξέρεις τι, επειδή ξέρεις ποδόσφαιρο και ξέρεις και πράγματα, πλέον το ποδόσφαιρο έχει γίνει. Θα το γυρίσουμε. Καταρχήν το offside. Ή κάνεις μια άλλη μαγιά με το offside. Άσε να δεις την πορεία. Όχι, δεν τη ώρα. Δεν τη ώρα. Δεν τη παρούση. Παγκόσμια το ποδόσφαιρο περνάει βαθύτατη κρίση. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Όπως όλα περνάνε κρίση, φτωχή να είμαι γενικώ. Από ιδέες, από ταλέντα, από ατάκες, από ποδοσφαιριστές, από προπονητές, από τι θέλεις, από δημιουργούς, από συνθέτες. Παγκόσμιο είναι το θέμα. Να σε καλά, για καλά, επόμενη γραμμή. Έτσι το βλέπω. Σωστά τα λες, αγόρι μου, ναι. Υπάρχουν περίοδοι εκπληκτικοί όσον αφορά την τέχνη και τα λοιπά. Και αυτή τη στιγμή να πούμε. Αυτή τη στιγμή. Ο Ρέμος. Ναι. Ναι, ο Τρέμος. Η Μαρινέλα 80 χρονών κάνει συναυλία. Ναι, η Μαρινέλα 80 χρονών, 79 χρονών, κλεισμένα. Κάνει συναυλία. Ο Μαργαρίτης παντημένα πόσα. Ο Μεγαρίτης. Κάνει τώρα. Ο Μαργαρίτης 70. Κάνει, ας πούμε. Δεν με τον Κομπολό ξανά. Δεν έχει από πίσω. Δεν βγαίνει από πίσω. Αφού βλέπουν οι Έλληνες survivor και αποχαυνώνονται, εκτός των άλλων, μπράβο του. Μην τους κατηγορείς. Επόμενη γραμμή. Κατηγορώ, αλλά λέω τι κάνει. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Καλημέρα. Ξεκινάω γρήγορα με λίγα σάλια, αν και ξέρω ότι τα συχαίνεσαι. Εξαιρετική η παρέα σου εκεί όταν έχεις τον κύριο Γιάννη και τους δύο Αργιανούς. Είναι η μεγαλύτερη απόλαυση που υπάρχει. Απολαμβάνεις, Ιούλιο μήνα. Πραγματικά, πραγματικά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, με πρόλαβες προηγουμένως σε αυτό που ήθελα να πω. Ποιο? Άνοιγες να ακούσεις ραδιόφωνο, ας πούμε, έτσι, μέχρι και πριν δύο εβδομάδες. Πήγαινες έξω με φίλους σου Παοξίδες για καφέ. Ναι. Από όλους άκουγες το εξής. Φέτος δεν έχω αντίπαλο με το στραβό το στόμα. Ναι. Ο Μαρινάκης τα έχει παρατήσει. Θα τον κλείσουνε μέσα. Είναι τσιγκούνης. Ναι. Μέχρι και πριν δύο εβδομάδες άκουγες αυτό το τροπάριο. Ξαφνικά μέσα σε δύο εβδομάδες
Πήρε την Άρτα και τα Γιάννη μου άλλος. Τίποτα. Τι έγινε ρε παιδιά, σαν να ρίχνουν λεφτά οι άλλοι. Έλα μωρέ, εντάξει, θα δούμε, θα... Πήρα την ΕΠΟ, γραμμένος. Ναι. Ρε παιδιά, εκείνη η ανετήλα που είχατε μέχρι πριν δύο εβδομάδες, έλα μωρέ, θα δούμε τώρα, εντάξει. Κάτσε τώρα, παντρεύεται ο Τσόα, έρχεται ο Τσόα, θα φάει κουφέτα ο Τσόα. Με αυτό ασχολιόμαστε. Και ο άλλος έριχνε λεφτά μου πίσω, παίχτες έφερνε. Και ενώ τους έλεγες, ρε παιδιά, κρατάτε μια πισίνη, δεν είναι δυνατόν να τα παρατήσουν όλοι να πάρετε εσείς πρωτάθλημα. Όχι, δεν έχω αντίπαλο. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι θα δούμε τι θα γίνει. Τον Ολυμπιακό βλέπω φαβορί για να... Η αλήθεια είναι από δύο που λέει ο Βασίλης στο στοίχημα πήγε στο 1,70. Πήγε 1,70. Και έπεται και θα πέσει κι άλλο. Τόση. Αφού τις μεταγραφές που κάνει το ρίχνουμε. Εγώ είχα πει από τότε ότι θα πάει στο 1,50 όταν το είδα Διαράκη. Ναι. Το δίφραγκο. Είχα πει θα πάει ναι, το 1,50. Αφού το είπε, ναι, τον άκουσα και εγώ βέβαια. Γκουρού στοιχηματζής είναι. Χρηματιστήριο στοιχημάτων είναι ο Βασίλης. Και είπε πάρτε για να κερδίσετε 30-40%. Το είπε. Το πάμε. Όλα και όλα. Ότι βλέπω το σφυρίζω, δεν έχει καλαμπούρι. Έτσι. Για λέγε. Και εγώ τον Ολυμπιακό βλέπω φαβορή για να είμαι ειλικρινής. Απλά εκείνο που δεν μου κάθεται με τίποτα είναι πώς γίνεται να είναι περισσότερο φαβορή ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ. Αυτό δηλαδή. Τέλος πάντων. Αυτά. Καλό βράδυ, παιδιά. Για καλά. Πώς είναι ο ΠΑΟΚ περισσότερο από την ΑΕΚ. Έλατε. Η ΑΕΚ, αυτό το αβαντάζ που έχει είναι ο προπονητής της. Μένει ο Ιωσήφ. Είναι καλός προπονητής. Και γνωρίζει και την ελληνική πραγματικότητα. Είναι το αβαντάζ αυτό της ΑΕΚ. Τώρα πάμε στον κόσμο. Ναι. Έλα, φίλε που βρίζεις. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εγώ είμαι. Ναι, εσείς. Από το Σίδνεϊ παίρνω τηλέφωνο. Γεια σου Κώστα και την παρέα σου. Γεια σου. Θέλω να πω στο φίλο των Ολυμπιακάκια με πόσους βαθμούς αβάντα ξεκινάει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Κάθε πρωτάθλημα. Κοιτάξτε, επειδή σας ακούω ότι είστε κι εσείς άνθρωπος έμπειρος. Έμπειρος. Ναι, και τέλος πάντων δεν είστε 20 χρονών. Όχι. Μην το λέτε αυτό. 70 χρονών είμαι. Αδικείτε τον εαυτό σας. Και μεγάλωσα στη γειτονιά του Ραυτόπουλου. Ναι. Ο πατέρας του μας αγαπούσε. Μάλιστα. Ραυτόπουλε, σε είδα πέρσι τη Μεγάλη Τετάρτη όταν έκανα πρόγραμμα με τον Καμόρα. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε κύριε Ολυμπιακά και με πόσους βαθμούς ξεκινάει ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο. Με μηδέν. Όπως όλοι. Με μηδέν. Ναι. Με τον Λεβαδιακό, γιατί τον ανεβάσατε, να πάρετε 6. Ελάτε. Την Τρίπολη θα πάρετε άλλες 6. Ελάτε. Την Ξάνθη θα πάρετε άλλες 6. Και ο ΠΑΟΚ θα πηγαίνει εκεί πέρα και θα βγάζει τα ματωμένα του. Να τα λέτε αυτά τα ίδια. Είστε ομάδα να πηγαίνετε με 18 βαθμούς και την τιμωρία. Και την τιμωρία τις τρεις αγωνιστικές την γλιτώσατε πάλι. Την γλιτώσατε. Και μας βαζίξα λεφτά. Καλημέρα σας. Να είστε τίμοι. Καλημέρα σας κύριε μου. Για τις ομάδες ή Μάρτον, ακούστε. Καλά έχεις ο Σίδνεϊ φωνάζεις. Εκεί τρώτε με χρυσά κουτάλια ρε και από εκεί φωνάζεις. Άμα είμαι πρόεδρος στο δικαστήριο και μου ήρθουν δύο πρώην παίχτες του ΠΑΟΚ και πουν ότι μαζήραν οι Ολυμπιακοί και τους άλλους δεν τους έχουν ακουμπήσει ούτε μια τρίχα. Εσείς σαν πρόεδρος του δικαστηρίου τι θα σκεφτείτε? Είναι ή δεν είναι εγκάθετοι οι δύο αυτοί κύριοι? Εγκάθετοι. Εγώ θα πω ότι είναι. Εγκάθετοι. Φυσικά, διότι δεν μπορεί να δίραμε μόνο τον Καρυπίδη και τον Αποστολόπουλο και τον Μπανανά να του πάμε εσύ είσαι καλό παιδί φύγε. Αυτά είναι αστεία πράγματα που μηχανεύονται. Το πρωτάθλημα μέσα στις 4 γραμμές. Και δεν επιτρέπεται να οριέστε. Πέρυσι φέραμε ισοπαλία στην Τρίπολη. Φέραμε ισοπαλία στον Πλατάνια που θεωρεί το παράρτημα γιατί ο προπονητής μας ήταν κόπανος. Κόπανος. Κερδίσαμε 2-0 και ναι. Τους αμόλυσε εκεί και κοιμούντουσαν όρθιοι οι παίκτες. Κόπανος. Βεβαίως. Έπεσε ο φίλος αυτός ήδη. Τι μας λένε τώρα, όχι, ναι, ρε. Από τη φορά που πήρε ξαναπάρτε όμως έχει... χωρίς να οριέστε, δεν αξίζει. Παρέδεσαι. Να πέσουν οι γραμμές, σταμάτα ρε, πάνω στον κόσμο. Καλημέρα. Πάρε γραμμές, σε περίπτωση. 5 δευτερόλεπτα ρε. Δύο, δώσε. Σε περίπτωση που ο Άρης ανέβει τη θέση της Κέρκυρας, ξέρεις τι έχει δεύτερη αγωνιστική. Τι έχει δεύτερη αγωνιστική. Τον Ιεπτης Μπρούσκο. Πάω Κάρης. 5-0, 6-7. Σε θα δούμε. 17-0. Τι να σε πω. Ορίστε κύριε. Αυτά ονειρεύεσαι. Ορίστε. Εδώ αδειοδότηση, η Β' Εθνική δεν πήρες. Θα πάρω σε δεύτερο βαθμό. Έλα φίλε καλημέρα. Εφόσον έχω ή καμία σε κατακτοποιημένα θα πάρω. Ναι. Έλα καλημέρα. Καλημέρα. Έλα ρε Coca-Cola. Έλα ρε. Πού σε ρε.
Λοιπόν, πήρα για τα καλωρίζικα. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Θα άρχισε να βλέπει μάτσα. Θα είναι εδώ πέρα, θα μα κάνει τα κόλπα εκεί. Ναι. Τέκι θα γίνει. Με το διευθυντή εκεί πέρα ξέρει τώρα, τα έχουμε βρει εμείς. Ψυχιάρα μας έταξε, λέει, Ραπτόπουλα. Ναι, ναι, δίπα την ξέρω εγώ καινούρια. Την καλύτερη. Την καλύτερη. 2017 μοντέλο. Όχι, όχι, 2017, όχι σαν τον κόρτουμα το 7. Τα ποτήρια παγωμένα φοβερά, ωραία. Να αρέουν οι μπύρες, τα πυρόνια. Θα πάρουμε και παγωμένα. Θα κλαίνει οι μπύρες, θα κλαίνουν τα ορφανά. Θα πίνουμε τις ποτάρες. Λέγε, Φάνη, λέγε τα δικά σου. Καλά, εγώ να εδώ στο κουπί είμαι. Εκεί μέσα είσαι τώρα, μέσα, Κλάρκ Βαράς. Μπράβο. Πώς πάει η Coca-Cola, καλά? Νιώντας πάει. Μπράβο. Γιατί καλοκαίρι. Ναι. Κοκακόλε σου φορέ ωραίε και με στέβια τώρα. Έβγαλε πολλέ. 0% έβγαλε. Έχει πει αυτή με τα στέβια που δεν έβγαλε. Τρομερή. Φάνη, κόψε μου την εκπομπή και στο διευθυντή σου, ξέρει, ε. Για να σε ανεβάσει. Έτσι. Λοιπόν, καλό ξεκίνημα και πάλι. Να σε καλά. Να σε καλά, φίλε. Χαίρομαι πολύ και θα τα λέμε από κοντά. Τι έχει να πει για το Μακ? Για το Μακ. Είσαι Περέιρα θε, ξέρω εγώ. Φακούντο και ξέρω ψωμί. Αναλύσαμε τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ πριν την πάρει ο Σέρβος Χαμπάρη τη δουλειά. Ναι. Την αναλύσαμε τη δουλειά. Αναλύσαμε τον Παναγιώτη Γιαννάκη που κάνει ύποπτο παιχνίδι. Είπαμε ότι ο Άρης κινδυνεύει να πέσει β' εθνική στο μπάσκετ και έχει. Ξηκώσανε από την Σάρτη Χαλκιδικής που ήταν ο Γιάννης. Πού ξέρεις τη Σάρτη εκεί πέρα? Πήγες εκεί δίπλα στη Σικιά στην Πάολα και δωμάτιο βρήκες. Μόλις έμεινα στην Πάολα το ξενοδοχείο, την άλλη μέρα τη διώξανε από το κανάλι το τηλεοδοχείο. Μαύρη κάλτσα, καλά σε λέω εγώ. Θες να μάθεις τι έπαθε η Πάολα την επόμενη μέρα? Εδώ ρε στην εκπομπή σου το Μητσοτάκη τον αθάνατο πέθανε. Πάολα, κακός χαμός με την Πάολα και το Μάτι. Η απάντηση που έδωσε ο Γιθέμης Γιωργαντάς. Πάολα, ο λόγος που κόπηκε από την προβολή του. Εντάξει. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε. Γεια σου, Φάνη. Γεια χαρά, φίλε. Ναι, έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα. Τι κάνουμε? Μια χαρά. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Θέλω να δω αν τα βλέπω σωστά τα πράγματα. Ναι. Και μετράω τη γνώμη σου. Ναι. Σε σχέση με το Σαμπράνο, ναι, τον Μπελούση και τον Μπαϊμπερνέ της Λοριάν, ποιο θα προτιμούσες? Ποιο να προτιμούσαμε? Προσωπικά εγώ δεν γνωρίζω κανέναν από αυτούς. Της Λοριάν κάτι μου λέει το center back, αλλά η Λοριάν ήταν... Της Ρουμπίν Καζάν ο Περουβάνος σου λέει τίποτα? Η Ρουμπίν Καζάν αυτός που ήταν προπονητής που έγινε με τον Παπαγιανόμουν. Δεν τη βλέπω τη Ρουμπίν Καζάν εγώ, δεν την έχω δει πουθενά φέτος. Αυτός που έχει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι, αλλά έχω δει και κάποια αγώνες του εγώ και τέτοια, γι' αυτό το λέω. Ναι. Πείτε μας και που θέλω να καταλήξω. Κάτσε να δούμε. Λοιπόν, ναι, αλλά το θεωρεί ακριβό ο ΠΑΟΚ για το δανεισμό. Ναι. Αυτά τα ακριβά που θεωρεί με ανησυχούν. Ναι. Διότι αν έχει ο αδερφός του μίλησε, ο οποίο είχε μάνατζερ, την ξέρω την ιστορία. Είναι όντως πολύ καλός παίκτης. Όντως. Είναι πολύ καλός, είναι βράχος, είναι ξύλο, είναι τα πάντα. Είναι αυτό που λείπει. Και βλέπω ότι πάμε σε κάτι άλλο. Σε κάτι πιο χαμηλό. Πιο κουνημένα, να το πω λίγο. Ναι. Αυτά με ανησυχούν. Με ανησυχεί, ξέρεις τι. Με ανησυχεί ότι όταν βρίσκουμε έναν στόχο ο οποίος ψιλοαξίζει, θεωρείται ακριβώς. Ναι. Και εδώ, επειδή οι άλλοι, αφού αναφέρουμε και τις άλλες ομάδες, κάνουν τις κινήσεις τους και δεν μασάνε και εντυπωσιάζουν με τις κινήσεις, αν θέλεις, την κοινή γνώμη, δεν μ' αρέσει που είμαι κάτω από αυτούς. Ναι. Εμένα, φίλε μου, ο Σαββίδης μου έχει δείξει ότι επηρεάζεται πάρα πολύ από τις υπόλοιπες επιχειρηματικές δραστηριότητες και στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό. Όταν δηλαδή, επειδή έφαγε ξενέρωμα με τις άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, κανάλιδες, μέγκα κλπ. Επηρεάζεται πολύ και χάνει το κέφι του και με το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Αυτό μου έχει δείξει. Ναι, αλλά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι που μας καίει εμάς, γιατί είμαστε παοκτζίδες. Εννοείται, σε ένα σεκέντρο ποδοσφαιρικό. Δηλαδή, εγώ δεν περιμένω το μέγκα να γίνει το νούμερο 1. Περιμένω ΠΑΟΚ τουλάχιστον να πάρει αυτό που δεν έχω δει τα τελευταία 32 χρόνια. Ναι. Οπωσδήποτε. Αυτό με ανησυχεί. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Δεν μιλάω. Δηλαδή όταν βλέπω ότι πάμε για ένα στόχο στον οποίο μπορεί να μας δέσει κάπως τσαμπουκαλεμένα την άμυνα. Λέω για την άμυνα αυτή τη στιγμή και αναφέρομαι εκεί. Που έχει βρει ένα παίχτη τον οποίο όντως θα κάνει μια διαφορά στην άμυνα. Πιστεύω. Και θα μου άρεσε. Πιστεύω. Λοιπόν, αλλά να βλέπω δύο άλλα κουνημένες γεύσεις αφού υπάρχουν και αυτές οι λύσεις, εμένα αυτό το αλλά με χαλάει. Μάλιστα. Σαν παγωγής μιλάω. Είσαι ξενερωμένος τον τελευταίο μήνα. Είμαι, γαμώτο μου, να μην το πω. Είμαι. Είσαι. Είμαι.
Καλύτερα που ήρθε ο Μακτοβεϊρίνια να στο πω αυτό. Οκ, okay, ναι. Την έκανε την κίνηση εκεί που ήθελε, τη βρήκε την άκρη. Αλλά όταν βλέπω σε πόστα που έχουμε προβληματάκια και βλέπω ότι οι άλλοι κερδίζουν τις εντυπώσεις πάλι, θα γούσταρα να κερδίζω και τις εντυπώσεις. Άμα σου πουλήσουν και κάνει Απρίγιο, τι θα κάνεις. Γάμι, συγγνώμη για τη λέξη που πήγα να πω. Άστο. Δεν θέλω ούτε καν να το σκεφτώ. Ήδη είσαι, λες, ξενερωμένος. Βέβαια είμαι. Αυτό και δεν ξέρω πώς θα ξεκινήσει η χρονιά. Όπως σου είπα και χτες, ότι όταν βγαίνει ο προπονητής και λέει: «Οκ, εγώ ήρθα να διδάξω το ποδόσφαιρο που ξέρω, αλλά γυρίζω σε αυτό που μπορεί να παίξει η ομάδα», αυτά λίγο μου κάνουν ερωτηματικά στο μυαλό. Όχι, μας λέει ότι το ρόστερ είναι χαμηλού επίπεδου. Προφυλάσσεται και αυτό, αυτό. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ σε ό,τι έχει πει. Ναι. Σε λέει, κύριε, μεθαύρο θα έχει και έτοιμη δικαιολογία. Εγώ ήθελα να παίξω 4-4-2, αλλά η διοίκηση δεν μου φέρει τους παίχτες που ήθελα. Να σου πω όμως κάτι. Και δεν μπόρεσε να προσφέρει αυτό που ήθελα. Αυτός θέλει να καλύψει τα νότα του και καλά κάνει. Εγώ όμως αυτό που θέλω να δω είναι αυτό που μου έχει πει ο άλλος εδώ και 5 χρόνια. Να δω τη διαφορά, ρε φίλε. Και ψιλοεκθέτει με αυτόν τον τρόπο τη διοίκηση αλλάζοντας το σύστημα. Ενώ θέλει να παίξει ένα καλό 4-4-2, σε λέει εκθέτω τη διοίκηση. Δεν μου πήρες πίσω. Ναι, βγάζει εκτός μπάτζετ όμως. Δεν ανανεώνει το μπάτζετ. Σου λέει για να παίξω 4-4-2, π.χ. ρούχου ψού θέλω 5 εκατομμύρια. Δεν τα δίνω. Δίνω 2. Για να παίξει 4-4-2 θες χαφάρες. Δεν είναι. Παράδειγμα. Μόνο χαφάρες. Τετράδα άμυνας με ταχύτητα για να έχεις τα μέτρα. Μπαχάρες να πούμε να τα καλύπτουν. Θες φράγκα, να το πούμε απλά παιδιά. Θέλουμε φράγκα. Πρέπει να αποκοθούν φράγκα. Ρούχου ψού 2-3-5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω. Όχι, θα βάλω ένα. Αυτό μου δείχνει. Και εκεί ξενερώνω. Έτσι. Πού το ερμηνεύεις, το λόγο που το κάνει. Δεν το ξέρω αυτό, αυτό δεν το ξέρω και δεν θέλω να υποψιάζουμε πράγματα τώρα, ότι είναι όλα μια μαρμίτα. Δεν θέλω να μπω σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ το κοιτάζω παδικά. Δεν το κοιτάζω τώρα. Να πάρει λιμάνι, να πάρει κανάλι, να πάρει μέγκα, να πάρει το ένα τ' άλλο και δεν πήρε τα μεγάλα πράγματα που ήθελε. Και αυτό, ναι, και αφήνουμε και το πάω σιγά σιγά. Δεν ξέρω. Εγώ τον θεωρώ ευεργέτη στην ομάδα ότι ξεχρεώσαμε κάνα μεράνα, αλλά δεν βλέπω το παρακάτω. Το κάτι καθήνος. Παραπάνω να σου κάνει τώρα θέλεις. Αυτό. Περιμένεις το κάτι παραπάνω. Αυτό, αυτό. Τη διαφορά περιμένω. Δεν μου λες, 6 Μαΐου που πήρες το κύπελο. Ναι, ήμουνα, δεν το γούσταρα το κύπελο, στο είχα πει κάποτε. Αλλά με έκραξες. Με έκραξες τότε. Μου λες θα πάρεις το κύπελο και σου λέω εγώ δεν είμαι παοκτζής για να πάρω το κύπελο. Είμαι παοκτζής ακόμα για να δω και ένα πρωτάθλημα. Εμένα αυτό με καίει. Ούτε το Champions League να περάσω τον όμιλο, ούτε να περάσω τους ομίλους του Europa League. Θέλω να δω πρωτάθλημα. Αυτό έχω στερηθεί. Έφυγες, φιλιά. Γι' αυτό. Τα λέμε, τσάου. Κατανοητό. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα, Κωστή. Ναι. Λοιπόν, μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Θα κλείσω ύστερα και θέλω να ακούσω το σχόλιο σου. Λοιπόν. Πες το. Με ακούς, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν. Μια ομάδα που ήταν πεσμένη αγωνιστικά, ο Λεβαδιακός, κατάφερε τελικά και σώθηκε και δεν μπόρεσε να ανέβει ο Άρης ενώ έπεσε ο Ηρακλής. Ναι. Πιστεύεις τώρα ότι μια ομάδα η οποία έχει σωθεί αγωνιστικά, η Κέρκυρα, θα πέσει εξαιτίας του Άρη? Εξαιτίας του Άρη. Όχι, όχι, εκεί είναι άλλη υπόθεση, φίλε. Έχει να κάνει με τη μετοχική σύνδεση, έχει να κάνει με επιτροπή του επαγγελματικού αθλητισμού. Ακούω το σχόλιο του Κωστή, δεν ακούω κανένα από εσάς. Δεν νομίζω ότι έχει τη δύναμη ο Άρης να κάνει κάτι τέτοιο. Εκείνο που ξέρω όμως εγώ είναι ότι. Έπεσε η γραμμή. Ρατσιστής ο φίλος. Όχι, είπε ότι θα το κλείσει αφού ρωτήσει. Ο Άρης λόγω. Μπορεί να τη γλιτώσει λόγω της πολύ κακής ποιότητας του προϊόντος να ασκηθούν πιέσεις ενδεχομένως και από την πρόβα. Όχι από τον Άρη. Ναι. Τον Άρη το θεωρώ αδύναμο. Το brand name που έχει ο Άρης. Ναι, μπορεί να βοηθηθεί από την εμπορικότητά του. Ωραίο. Καλά το είπαμε μαζί το. Επόμενη γραμμή. Και αυτό είναι πληροφορία και του Θωμαίδη, ο οποίος είναι αισιόδοξος στο κομμάτι Άρης Κέρκυρα. Γι' αυτό το λόγο, ότι ασκούνται πιέσεις για μια καλύτερη εμπορικότητα του προϊόντος. Αυτό. Δηλαδή, μια ομάδα με τον κόσμο που έχει ο Άρης, όχι την ποιότητα του κόσμου, την αριθμό των φιλάθλων, θα είναι μια πέμπτη δύναμη, έτσι, σε εμπορικότητα, που θα αναβαθμίσει κάπως το προϊόν. Τώρα, τι θα παιχτεί. Καλύτερος μετρητής εμπορικότητας από την Νόβα δεν υπάρχει σε αυτό το πράγμα. Σου λέει, κύριε, εγώ αυτό το προϊόν
το κοστολογώ 10% χαμηλότερο αυτή τη στιγμή. 15% το κοστολογώ το προϊόν αυτή τη στιγμή που παρέχεται. Φύγαμε. Έλα, Βίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Έλα, καλημέρα. Δε, και δεν μιλάμε αυτό που θέλουμε ή επιθυμούμε, αυτό που συμβαίνει, λέμε πάντα. Έτσι. Καλημέρα, φίλε. Έλα. Καλημέρα. Καλώς. Λοιπόν, να σας πω πρώτα απ' όλα, είμαι στο Παλιοχώρι, έτσι εδώ Χαλκιδική πάνω. Ωρε Μοσχόπουλος. Τα βατράχια βαράνε αβέρτα. Εγώ είμαι βέβαια από το Λεωχώρι, Καβάλα. Πέραμο μενώ. Πέραμο. Ναι, πέραμο. Αμόλοφη Ραπτόπουλε. Σωστά. Πολύ ωραία πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για τον προηγούμενο φίλο. Ότι το πρωτάθλημα φέτος είναι δικό μας. Παουκάρα είμαι. Η Καβάλα σε ποσοστό φιλάθλων. Ναι. Περισσότεροι παοξίδες είναι. Ε, τι θα είναι. Μάλιστα. Η δεύτερη μετά από τους παοξίδες είναι Παναθηναϊκή. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πού οφείλεται αυτό. Γιατί δεν έχουν μυαλό, αδερφέ. Όχι, ρε, άλλο. Γιατί τους καβαλιώτες έχει διαναλωμένους. Ορίστε. Τους καβαλιώτες έχει διαναλωμένους. Οι καβαλιώτες όσους έχω γνωρίσει. Εντάξει. Δεν... Τι γελάτε. Πε το είδα. Οι καβαλιώτες είναι εντάξει. Καβάλα. Είναι καλός λαός. Καλός λαός είναι. Κοιτάξτε. Είναι ζωντανοί. Ακού. Οι καβαλιώτες είναι ζωντανοί άνθρωποι. Ζωηροί άνθρωποι. Δεν είναι. Ποιοι εννοεί είναι ζωηροί άνθρωποι, αυτοί που μένουν μέσα στην πόλη ή τα περίχωρα δεξιά-αριστερά κτλ. Εγώ από την πόλη ξέρω φίλους που έχω. Επιτρέψει να έχω διαφορετική άποψη. Ησυχή πόλη είναι η Καβάλα, ρε Σεκοστή. Δεν νομίζω ότι είναι ησυχή πόλη. Πόλη είναι. Ούτε καμιά έντονη ζωή έχει. Είναι ησυχή πόλη. Πριν 20 χρόνια. Δεν είπαμε ότι έχει έντονη ζωή. Δεν ξέρω πριν από 20, εγώ σου λέω τώρα. Για νύχτα, για kickboxing, για ό,τι γουστάρει. Κοίταξε, για kickboxing είμαστε αρχηγοί, έτσι. Είναι η πόλη του kickboxing, πώ θα γίνει. Γι' αυτό ακριβώ. Γι' αυτό και ο γιο μου πάει. Στους μαχητές. Α, στους μαχητές είναι. Βέβαια, πού θα είναι. Κοίταξε, εμείς στο kickboxing, δυστυχώς εμείς που ασχοληθήκαμε με το ποδόσφαιρο και είμαστε γενιά, ας πούμε, πλησιάζουμε τα 50. Κοντά είμαστε. Στα χρόνια μας δεν ήταν διαδεδομένο το kickboxing. Όχι, βέβαια. Ήταν διαδεδομένα Παγκράτιο, τα σιδεράδικα που πηγαίναν όλοι οι πώς το λένε, ξέρανε να κάνουν εμείς. Τότε ραπ ήταν το Παγκράτιο, Παγκράτιο, Ζαχόπουλος και τα λοιπά στην Καβάλα. Ο Βίλιος Ζαχόπουλος καβαλιώτης ήτανε. Βέβαια, από το ζυγό. Ο Βίλιος Ζαχόπουλος, δεκαετία του 90, είχα ξεκινήσει εγώ λίγο kickboxing κάτω στο υποδρόμιο και το είχα γνωρίσει και μάλιστα ξεκινούσα τη δημοσιογραφία και είχαμε κάνει πολλές συνεντεύξεις και είχα γνωρίσει και τον αδελφό του. Και μου έκανε πολύ δυσάρεστη εντύπωση το τέλος του Βίλι. Δεν περίμενα αυτός ο άνθρωπος να φύγει έτσι. Να τον φάει. Τον έφαγε ο έρωτας, παιδί μου, ναι. Ναι, ήταν. Τέλος πάντων. Α, δεν ήξερα ότι ήταν Καβάλας. Είχα καλή σχέση μαζί του. Από το ζυγό, από το χωριό της Καβάλας. Ναι, ναι, ο Βίλι. Ήταν εξαιρετικός. Επαγγελματίας, πρωτοπόρος. Πρωτοποριακός, συγγνώμη. Και πολύ επαγγελματίας. Εκείνη τα χρόνια. Ήταν ο αδερφός του, ο Σίμος. Ο Σίμος, ναι. Αλλά το kickboxing εκεί, εκείνα τα χρόνια, όταν ήμουν εγώ 25 χρονών, δεν ήταν διαδεδομένο. Ήταν Παγκράτιο τότε. Παγκράτιο, όχι ναι. Kickboxing. Ήταν η δεκαετία του 80 με τις μπασκέτες, με τα γκαλιστικά, το μπάσκετ διαδεδομένο πολύ, ναι. Ποδόσφαιρο πολύ, bodybuilding, Παγκράτιο. Σωστό, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Παγκράτιο. Ναι. Λοιπόν, να σας πω 2-3 πράγματα. Πρώτα απ' όλα. Ότι ο ΠΑΟΚ φέτος, θα σας το πω, άμα θέλει και το φιλαράκι εκεί, το Ολυμπιακό που είναι, να κατέβω αύριο το πρωί, να με πείτε πώς θα κατέβω εκεί στο Metro Media, να αφήσω ένα κατοστάρι, να τα αφήσω όμως και αυτός τώρα, για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Ρε φίλε, δεν έχω τόσα λεφτά. Ναι. Πόσα έχεις ρε αδερφέ, να πούμε, έχεις ένα τριαντάρι, ένα εικοσάρι, κάτι εκκλησίες, θα έχεις να πούμε. Εκκλησίες δεν ληστεύουμε. Όπα. Δεν πειράζει ρε αδερφέ, να πούμε, ένα εικοσάρι τι έχεις, ένα τάλιρο, κάτι έχεις. Όχι, να πούμε. Να έρθεις να σε κεράσω εγώ. Εγώ θα κάψω και 15 ευρώ πετρέλαιο, άκου λίγο. Όχι, τα τούβλα πότσανε. Άκου λίγο, θα κάψω και 15 ευρώ πετρέλαιο για την πάρτι σου να πούμε γιατί είμαι από την Καβάλα εγώ, από το χωριό, από Λεωχώρι λέγεται το χωριό μου. Κάτσε ρε, πέρα μου δεν είσαι, πέρα μου. Πέρα μου μένω ρε φίλε, ερωτικός μετανάστης σαν τον τέτοιον είμαι. Παντρεύτηκες πέραμιώτησα. Ναι, σαν τον, πώς το λένε, σαν τον Ραγκάτσι.
σαν το ραγκάτσι, ερωτικός μετανάστης. Αλλά ελεοχώρη λέγεται. Γράψω λίγο. Γράψω λίγο καλά. Ελεοχώρη λέγεται το χωριό μου. Από το ελεοχώρη, βάζει ένα εκατοστάρικο ότι τώρα πάμε σε διάλειμμα. Διάλειμμα. Να, σε ώρα, ναι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Παρ! 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 Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Save them. The children. The children, save them. We're gonna need them. Έπεσε ο ερωτικός μετανάστης από την Καβάλα. Το σκυλί το μαύρο. Τα ξαναπάρει. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν, Χρήστος Ολυμπιακός, από Γερμανία σε παίρνω. Καλώς τον. Θέλω να πεις στον κύριο που πήρε πριν, εμένα μου περισσεύουν 200 ευρώ, να τα φέρω αύριο το πρωί κάπως, να τα αφήσω. Δεν πάμε σε καμιά ταβέρνα να φάμε κανένα ψάρι λόγο. Ρε φίλε, πάμε να φάμε κανένα φαγκρί, καλησπέρα κιόλας. Τι αυτά τώρα. Ο άνθρωπος, κοίταξε, έπαθε ένα παροξισμό στιγμίο, του το συγχωρούμε. Ναι. Εκκλησίες δεν ληστεύουμε. Περίμενε, γιατί για σένα πήρα τώρα. Για σένα χτυπάει καμπάνα να πούμε. Oh. Περίμενε, θα βγω και σε σένα. Μαλάτο για σένα. Λοιπόν, ναι, ναι, ακούω. Ναι. Ναι. Να σου πω εσύ, φίλε μου καλέ, που είσαι και Ολυμπιακάρα. Ο πρόεδρος αρέσει. Μια χαρά Λεβέντης. Μια χαρά Λεβέντης. Καλά, δεν είπαμε να τον κάνουμε συμπέθερο. Λεβέντης είναι 2 μέτρα, είναι αρκούδα είναι. Μην τον κάνετε γαμπρό, πάμε. Κάτσε να δούμε τα παράπονα. Ναι, ναι, σ' ακούω. Εσένα είσαι και πιο μεγάλος, εσύ μια ηλικία. Το Σοκράτη τον έζησες. Ποιο Σοκράτη? Τον Κοκαλή. Όχι, τον τιμάμε τον Σοκράτη, ειδικά εγώ τον ξέρω από τη θύρα 4 στο Καραϊσκάκι από τότε που ήμουν έφηβο. Ελλάδα που έφερε ο Κόκαλης δεν υπάρχουν τώρα. Δεν του έφερε κανένα άλλο. Ούτε πρόκειται να ξαναρθούν τέτοιοι παίκτες. Αλλά τώρα έχουμε αυτόν πρόεδρο, φίλε μου. Τι να κάνουμε. Τι σημαίνει, επειδή έχουμε αυτό δηλαδή πρέπει να το προσκυνάμε να πούμε. Δεν προσκυνάμε. Όπα. Εγώ πέρι, ειδικά εγώ. Μα δεν παρακολουθεί. Συγγνώμη. Εγώ πέρυσι του έκανα όχι κριτική στην ομάδα. Έδιωξα και τον Πέντο. Ορίστε. Κολοκύθια του κάνεις, τίποτα δεν του κάνεις κριτική. Εσύ είσαι Ολυμπιακός. Εγώ φίλε εκεί που έχω πάει με τον Ολυμπιακό εσύ... You are kidding. Δεν θα πας. Με δουλεύεις. Ναι, σε δουλεύω. Με δουλεύεις. Πέντε φορές έχω πάει στο Ιβανόφιο μόνο. Δεν πάμε, πάμε στα παράπονά σου, πάμε στην κριτική σου, άσε το μαλάτο τώρα. Δεν άκουγες τι έλεγα τώρα, πλάκα κάνει. Κάτσε να ακούσουμε, ποια είναι τα παράπονά σου. Λοιπόν. Καλά, είμαστε σοβαροί τώρα, ρε παιδιά. Πια παράπονο, από πού να ξεκινήσουμε, από παίκτες, από προπονητές, από ομάδα, από τι. Από θέαμα, ναι. Από κόσμο, από κερκίδα, από τι. Μην βρίσκω τώρα. Κοίταξε, αυτό είναι ένας παράγοντας της μη μεγάλης ανταγωνιστικότητας που έχει ο Ολυμπιακός σε όλα τα επίπεδα. Επειδή δηλαδή. Εντός και εκτός. Ναι. ΑΕΚ, Βάζελος και ΠΑΟΚ είναι νεκροί, είναι ζόμπι. Είχε όμως και ομάδας απέναντι να αντιμετωπίσει.
Ο Μαδάρες. Βέβαια. Παναθηναϊκός στα καλά του. Η ΑΕΚ δυνατή. Ο άλλος δηλαδή... τι να αντιμετωπίσει. Ο Μαρινάκης αισθάνεται ότι δεν απειλείται. Το βήμα παραπάνω όμως. Άκου τι σου λέει ο Χατζινάκος. Έχει δίκιο. Ξαναπέστε το. Ο Μαρινάκης αισθάνεται ότι δεν έχει άλλες ομάδες ανταγωνιστικές. Ότι δεν απειλείται. Και σε λέγεται. Χαλαρούιτα! 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 Απειλούταν ο Κόκαλης όταν έφερε το Ριβάλτο. Δεν είχε καλές ομάδες. Απειλούταν ο Κόκαλης όταν έφερε το Τζιοβάνι. Ο ΠΑΟΚ, καλό Άρη ακόμα. Δηλαδή είχε καλές ομάδες. Άλλο επίπεδο ομάδων, άλλοι παίκτες. Άλλα μπάτζερ. Ήταν ο ΠΑΟΚ τότε με Μπάγεβιτς που είχε ομαδάρα τότε. Έτσι, με γκομίτιδες αυτά, αναλυτζίδες, είχε ομαδάρα τότε ο ΠΑΟΚ. Ο Κάδες, κόρπα πάντα. Να μαθαίνει και να φεύγει. Εγώ δεν τα γουστάρω αυτά. Εγώ προσωπικά. Αν ο Μαλάτος θα γουστάρει, καλά κάνει. Έπεσε γενικά το προϊόν και κατά και ο Ολυμπιακός. Φίλε μου καλέ. Η λογική του Χατζινάκου είναι η σωστή. Έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Ξέρεις κανένα καλύτερο αυτή τη στιγμή? Πες τον μας. Καλά, δεν θα βρεθεί πρόεδρος να αφήσει το λιμάνι. Σοβαρά μιλάς. Ξέρεις κανένα, για ποιο μιλάς? Για τον Πάκου μιλάς ή για τον Άρη, να πούμε, για τον Ηρακλή? Για τον Ολυμπιακό μιλάω. Ξέρεις κανέναν καλύτερο? Γιατί ο Μαρινάκης δεν κρίνεται επιτυχημένος από τους τίτλους που έχει πάρει? Δεν κρίνεται επιτυχημένος? Φέρε ένα καλύτερο ρε. Για μένα σαν Ολυμπιακός με τα δικά μου τα πιστεύω. Ότι δεν ευχαριστιέσαι αυτό που βλέπεις στις τέσσερις γραμμές είναι δεδομένο. Έτσι. Γιατί πέρυσι ήμουν εγώ ευχαριστημένος. Πήρε πρωτάθλημα από το Γλύκο και από την ΑΕΚ που έπαιζε γάμα εθνική μέχρι πρόπερση. Μα μόνο σου το λες. Αυτή είναι η απάντηση. Ότι δεν αισθάνεται η Άγια ήταν στα τάρταρο, Παναθηναϊκός χρωστάει, να πούμε, είναι χρεωμένος, είναι χάλια. Έκανε καμιά ευρωπαϊκή πορεία, τι έκανε? Έκανε καμιά ευρωπαϊκή πορεία, λέω, προχώρησε πουθενά, πήγε, πέρασε, τίποτα, έκανε. Κολοκύθια τούμπα να έκανε. Γιατί τον πίεσε κανένας, του κάνει κανένας κριτική. Αυτό λέω τόση ώρα στο φίλο εκεί που έχεις, που είναι και επώνυμος, υποτίθεται. Εγώ, φίλε μου, δεν είμαι επώνυμος, είμαι ένας άνθρωπος όπως όλοι. Δεν οπότε λες, εγώ αυτό το πράγμα δεν μ' αρέσει, δεν πάρα πάρει και 50 πρωταθλήματα. Κατανοητό, επόμενη γραμμή. Κατανοητό, έχω απαιτήσεις να δω μπάλα, παιχταράδες κτλ. Καλημέρα. 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 Πώς να κάνουν ρε παιδιά καλή πορεία στην Ευρώπη? Είχανε τους ίδιους πιατές που έχουν εδώ. Εντάξει, δεν είναι μόνο για τώρα. Και εκκλησία, Μάκη έλεος με τους διαιτητές. Άσε τώρα, μην μιλάς εσύ τώρα. Γιατί να μην μιλάω? Εδώ όταν θα σε δώσω το δικαίωμα, τότε θα μιλάς. Όταν μου λες εμένα δεν κλέβουμε εκκλησία. Ποιος είσαι εσύ? Δε άσε τώρα, περίμενε, στο Ραπτόπουλο πήρα. Ο Ραπτόπουλος. Α, μίλα στο Ραπτόπουλο, γιατί ναι. Μαζί μου δεν μπορεί να τα βάλεις. Φυσικά να δεν μπορώ, αφού δεν έχεις δει κανένα παιχνίδι που σε έχω πει. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι? Μπορεί και χειρότερα, μη σου πω, καιρό είχες να πάρεις να τσιγκλήσεις. Έχω πει 40 παιχνίδια, τι έχει γίνει. Καλά. Και μου δεν το θυμάμαι. Καλά. Εντάξει, είναι έτσι. Τέλος πάντων, εκείνο που θυμάμαι είναι τα 44 πρωταθλήματά μου. Έχεις να μου πεις κάτι γι' αυτό? Όχι, τίποτε, τίποτε. Χαίρετε. Επειδή δεν κλέβεις εκκλησία, εσύ θυμάμαι το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Εντάξει, όσο για το και σένα με την ΑΕΚ φέτος. Ναι. Στιγματίστηκες κι εσύ, τι θες τώρα? Όχι, όχι, δεν στιγματίστηκα καθόλου. Όχι, Δεν όχι. Ήταν offside. Όχι. Όχι. Κανονικό ήταν. Άσε ρε κουμπάρι, άσε τώρα. Άσε τώρα που πήγαινε το έλα να χάρεις τώρα. Έλα. Ραπτόπουλε να πω το φίλο του Καβαλιό, τον Παοξή, χαριτολογώντας, ναι. Ότι αυτοί από την Καβάλα μέχρι τη χωριστή πηγαίνανε. Μετά με για να πάει στη Δράμα ήταν παραμεθόριος περιοχή. Παραμεθόριος γιατί? Χαρτί πηγαίνανε, ρε, δεν μπορούσαν να πάνε. Η Δραμηνή τους λέει μικρό λιμάνι. Πιο μικρό λιμάνι τώρα αυτή. Τα καλύτερα σκυλάδικα τα έχει η Δράμα, αυτοί δεν είχαν τίποτε. Μίλησες εχθές για προδότες. Δεν συγκρίνεται Δράμα με την Καβάλα, οπωσδήποτε. Ναι, αλλά σαν ομορφιά όμως. Τώρα εντάξει. Πάνε μίλησες εχθές για προδότες. Αυτές ανηφόρες και τις κατηφόρες εκεί πέρα, να πούμε, να σε πω εγώ. Κωστή, μίλησες εχθές για προδότες. Πού έχει ανηφόρες η Καβάλα, ρε. Καλά πλάκα, κάνεις. Εντάξει. Πού έχει ανηφόρες η Καβάλα, είσαι με τα καλά. Εντάξει, μια ανηφόρα είναι η πόλη. Εντάξει, δύσκολα είναι, αυτό είναι αλήθεια. Μίλησες για προδότες. Πάντσα, εντάξει, ξέρω. Εσύ μίλησες εχθές για προδότες. Δεν το διευκρίνησες όμως. Για ποιους προδότες μιλάς? Εμένα λες? Ναι. Όταν λες προδότες δηλαδή. Εσύ τι εννοούσες χθες όταν είπες προδότες? Γιατί βγήκανε κάτι του Γκάνια και είπανε για το Σαλπικίδη και για το Δημόπουλο. Ναι. Γιατί είναι προδότες? Φύγανε από μια εταιρεία και πήγανε σε μια άλλη που πήραν περισσότερα λεφτά. Είναι προδότες? Για αυτούς, εγώ δεν είπα. Για ποιους? Για αυτούς. Δηλαδή ποιος είναι προδότης? Αυτός που σε ένα παιχνίδι σε πουλάει ή αυτός που φεύγει για να πάρει περισσότερα λεφτά? Αυτός που σε πουλάει στο παιχνίδι. Σωστά. Ναι. Ε.
Γιατί να πάρει περισσότερα λεφτά? Εγώ ποτέ το Σαλπικί δεν τον έβρισα. Γιατί εγώ ξέρω και άτομα που ποτέ φύγανε από τον ΠΑΟΚ. Όχι φύγανε, τέλος πάντων. Ποτέ. Δεν αναφέρομαι σε όνομα. Το οποίο ένα γήπεδο ολόκληρο τους φώναζε πουλισμένους. Ήτανε πουλημένοι. Πού να ξέρω εγώ. Πού να ξέρεις. Για το Σαλπικίδι πάντως. Ας το Σαλπικίδι, μιλάω για πολύ παλιά, ξέρεις εσύ, εγώ ονόματα δεν λέω. Σε ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ. Εντάξει. Σε ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ τι έγινε. Τίποτε, παλιά, πολύ παλιά. Όχι, πες το. Όχι, δεν το λέω. Γιατί δεν θέλω να προσβάλλω άτομα. Γιατί να μην προσβάλλεις. Γιατί δεν θέλω, ρε εσύ. Γιατί όλα τα λέμε, γιατί. Όχι, δεν τα λέμε όλα. Γιατί να μην τα πούμε. Να τα πούμε θέλεις. Πες τα. Το συγχωρεμένο τον πατέρα σου, το φώναζε ένα γήπεδο ολόκληρο. Θα σου πω. Σε ποιο μάτς ήταν. Με την ΑΕΚ, ρε. Πόσο έληξε. 0-1 που κέρδισε η ΑΕΚ και πήρε το πρωτάθλημα. 1-1. 1-1 ήταν ή 0-1. 1-1 ήταν. Που άφησε την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια της εκείνης θεία. Εκείνο δεν ήταν. Ναι, θα σου πω την ιστορία. Η ΑΕΚ του 65 πήρε το πρωτάθλημα και το μάτς εκείνο δεν ήταν σε καμιά περίπτωση να το πάρει ή να μην το πάρει. Ο ΠΑΟΚ ήταν τέταρτος. Αδιάφορος εγώ σου λέω. Ήταν αδιάφορος ο ΠΑΟΚ. Για μένα δεν έχει καμιά σημασία. Περίμενε. Ναι. Στο 65ο λεπτό ο πατέρας μου έσπασε το κουντουπιέ του. Δηλαδή έπαιζε με σπασμένο κουντουπιέ. Με ένα μισό πόδι. Περίμενε. Μισό πόδι. Τον λέει ο προπονητής, παίρνα μπροστά και έκανε μια εσωτερική αλλαγή και πέρασε έναν άλλο παίκτη πίσω. Και του κάνει μια παλιά ο Κούδας, βγαίνει έξω δεξιά και την πετάει σε κενή εστία out. Το γήπεδο τον έβριζε. Και καλά έκανε. Ο πατέρας μου σε εκείνο το παιχνίδι περίμενε από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ να τον δικαιολογήσει για τον γκολ που έχασε. Παρατάφτα η διοίκηση του ΠΑΟΚ, ναι, η διοίκηση του ΠΑΟΚ τον τιμώρησε. Στην ίδια χρονιά, την ίδια χρονιά, κάτσε λίγο. Την ίδια χρονιά είχε παίξει ένα μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα. Ξέρεις πόσο έληξε. Το 0-4. Το 0-4. Ναι. Σε εκείνο το παιχνίδι η διοίκηση του ΠΑΟΚ δεν έβαλε τους δυο center back να παίξουν βασική. Δηλαδή τον πατέρα μου και τον Λιτόπουλο. Και χάσατε 4-0. Ναι. Είχε ξεκινήσει μια ιστορία δυσάρεστη και τα λοιπά. Πρόσεξε να δεις. Τον πατέρα μου στον ΠΑΟΚ δεν τον ήθελε ο Λέανδρος και ο Χασιώτης, γιατί ο πατέρας μου είχε πλακώσει το Χασιώτη σε μια προπόνηση. Και τον είχε πλακώσει, αφού θες να τα πούμε όλα, γιατί είχε πλακώσει ο Χασιώτης στο Χατζιμπαλόγλου που πέθανε πριν δύο μέρες. Όταν ο Χατζιμπαλόγλου έπαιζε στα έφηβα. Το ξέρεις, ναι, αυτό. Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Ρώτα τον Χασιώτη, όταν πλακωθήκατε στις μπουνιές στην προπόνηση με τον Ραπτόπουλο και σε πλάκωσε ο Ραπτόπουλος, τι έγινε εκεί. Ναι, αλλά θα σου θυμίσω κι εγώ και κάτι άλλο όμως. Όταν ο Λέανδρος πήρε την ομάδα μαζί με τον Ραπτόπουλο, μαζί δεν την πήρε την ομάδα και φύγανε. Όχι, ούτε ο Λέανδρος πήρε την ομάδα, ούτε ο Ραπτόπουλος. Ο Τσόμος την πήρε την ομάδα. Ο Τσόμος την πήρε την ομάδα με την πρωτοπία όμως του Ραπτόπουλου και του Λέανδρου. Όχι, ο Ραπτόπουλος σκόραρε μετά από σέντρα του Λέανδρου. Ναι. Και λέει πάμε να φύγουμε. Εντάξει, παίκτες ήταν 25 χρονών, λέει αφύγουμε. Ο Τσόμος πήρε τον ΠΑΟΚ και έφυγε. Ναι, ρε παιδί μου, ο Τσόμος πήρε. Αυτός ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Ναι, ο Τσόμος την πήρε την ομάδα. Ναι. Γιατί έβαλε τον κόλ και πήγε και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Μια και θες να τα ακούσει εσύ που μου κάνει εμένα τον ξύπνιο. Και του λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Περίμενε. Ο προπονητής του Ολυμπιακού και του λέει γιατί το ακυρώνει τον κόλ αφού είναι καθαρό. Ο πατέρας μου ισοφάρισε κάτω, ναι, και δεν μέτρησε τον γκολ, το έβγαλε άλλος μέσα από τη γραμμή και ο ΠΑΟΚ από διαμαρτυρία έφυγε από το γήπεδο. Γιατί κάθε φορά που το λέω παιχνίδι για τον κύριο Πούρου, πώς το λένε, ναι, ναι, με λέει δεν το θυμάμαι, δεν το ξέρω. Για πας έκανα πίσω, κάτσε παλιά. Και μια και είστε και εκεί μαζί Ολυμπιακοί και Αριανοί, κάντε ένα τραγούδι ρε αφαιρέ, στην εξωτική Γερμανία ρε. Τραγουδίστε όλοι μαζί του Μαρία με τα κίτρινα. Όχι, να τραγουδείς εσύ χείρες μαύρες με στο δάκρυ. Ραπτόπουλε. Μήρε, ναι. Δεν μου λες. Λέγε. Εάν η Μακεδονία, τα Σκόπια λεγόταν Σλαβομακεδονία, ποια θα ήταν η διαφορά.
Μπαρντάσκα λέγεται, όχι Σλαβομακεδονία. Λεγόταν Σλαβομακεδονία που ζήτησε ο συγχωρεμένος ο Μητσοτάκης. Μπαρντάσκα. Από την ημέρα που πέθανε δεν κάνει καλό καιρό. Έχουμε σκάσει. Πες μου. Μπαρντάσκα. Ναι, γιατί να λεγόταν Σλαβομακεδονία. Επειδή η μαμά του Κυρκώστα ήταν Σλάβα, θα τέριαζε το Σλαβομακεδονία. Αλλά οι Σέρβοι δεν είναι φίλοι μας. Μόνο το όνομα ξέρω ήταν Βαρντάσκα. Σταματήστε ρε, σταματήστε. Έτσι ήταν η ιστορία λοιπόν. Έτσι ήταν η ιστορία. Καλά φωνάζαν οι υποοξίδες. Όχι ρε Κώστα τώρα. Καλά τον είπαν κολόπεδο μηταράκασε στον κόλπο και πάρω την γραμμή. Καλά είπαν. Αυτός περίμενε. Γιατί έδωσε τον Παπαϊωάννου και τον άλλο στον ΠΑΟ και τους έδωσε στον Ηρακλή γιατί δεν ήταν παραπάνω. Σωστό. Πόσα θέλανε δεν είπανε αυτοί που ζητούσαν παραπάνω. Σωστό κι αυτό. Έτσι δεν είναι. Σωστό. Τάιζε ο Παντελάκης στους γύρω. Παντελάκης ήταν άρχοντας. Άσε τώρα ρε κι εσύ. Μια χαρά ήταν ο Παντελάκης. Ακούς. Έλα. Μια χαρά ήταν ο Παντελάκης. Μην. Άσε τώρα. Γιατί. Όχι δεν ξέρουνε γι' αυτό. Α, καλά εντάξει. Κατάλαβες. Μια χαρά επειδή ήταν. Δεν ξέρουνε ας πάνε και μια βόλτα στο ΑΧΕΠΑ να μάθουνε τι είναι. Για τον Παντελάκη δεν σηκώνει κουβέντα. Ας πάνε μια βόλτα στο ΑΧΕΠΑ να δούνε τι είναι. Το γνώρισα καλά τον Παντελάκη. Κλείσε. Ναι. Κλείσε. Τα λέμε. Για χαρά. Αυτά είναι παλιές ιστορίες. Δεν τις ξέρεις εσύ. Ή δεν τις έχεις. Δεν τις πρόλαβες. Εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος. Ναι. Τι αποτέλεσμα υπάρχει αυτό. Τελείωσε τώρα τα άλλα. Καλά, τι καλά. Έγινε, τι δεν έγινε. Μη άχι Βαρντάσκα. Πάμε όσοι ναι. Στις γραμμές. Καλά. Πέμπτος από το τέλος. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε και σε ακούω παράξενο. Περίμενε. Μπορείστε? Περίμενε λέει, περίμενε. Ναι. Έλα ρα. Έλα φίλε. Πόσο καιρό δίνεις στον καινούργιο τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ να κάτσει κάτω από τα δοκάρια? Θεωρώ ότι είναι καλός τερματοφύλακας και θα τη βγάλει τη χρονιά. Γιατί το λες αυτό? Θα τον φάει ο Γλύκος? Είναι πιο κοντά σε αυτό το Γλύκο νομίζω. Εντάξει το σωματικό... Είναι καλά ρε. Του βλέπεις να τις φτάνει τις γωνίες. Στα δοκάρια. Δηλαδή το θεωρείς κοντό, το θεωρείς κοντό αυτόν? Ναι, το θεωρώ κοντό. Ένα 88 λένε ότι είναι αυτός. Ένα 88 δεν είναι κοντός. Νομίζω είναι ένα 80 νομίζω. Είναι μήπως για τον Οτσόα, ο Οτσόα ήταν κοντός άμα φέρνανε ένα 80. Αλλά ένα καλός θεματοφύλακας είναι. Γιατί από την Αργεντινή δεν είναι αυτός. Ναι. Εγώ σας έδωσα την είδηση το Φεβρουάριο ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει από Κοντρέρας θεματοφύλακα. Ναι. Ήταν δηλαδή, πώς να σου το πω, τιμής, ήταν θέμα τιμής για τον Κοντρέρας. Καλός θεματοφύλακας. Δεν είναι αυτός. Καλός θεματοφύλακας είναι. Καλός θεματοφύλακας, αλλά στην Αργεντινή τα σουτ πάνε χαμηλά. Άσε να το δούμε φίλε μου, γιατί στην τώρα πράξη, έτσι, στην πράξη, τι να λέμε. Ναι, θες να πεις ότι... Χαμηλά. Εδώ πέρα η δική μας είναι πιο τα γάρια και τη βάλανε πιο ψηλά την μπάλα, θα την φτάνει. Θα μπορεί να τη βγάλει. Να δούμε πρώτα. Τον ΠΑΟΚ δεν τον έχει δείξει κανένα κανάλι φέτος. Ενώ Νόβελ. Θεωρείς, κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Θεωρείς μάπα τη μεταγραφή. Όχι μάπα, αλλά νομίζω ότι για τα χαμηλά καλό θα είναι. Στα ψηλά πιστεύω θα έχει πρόβλημα. Θες να πεις ότι στις εξόδους η στερή δεν κάνει καλές εξόδους, αυτό θες να μου πεις? Όχι στις εξόδους, στα ψηλά. Στα ψηλά τα σούτ θα πάνε γωνίες, δεν θα τα φτάνει. Τον έχει παρακολουθήσει δηλαδή? Δεν τον έχω παρακολουθήσει, έχω παρακολουθήσει αργεντινικό πρωτάθλημα και επειδή εκεί πέρα τα σουτ πάνε πιο χαμηλά, πιο πάνω στο τερματοφύλακα και χαμηλά, τα ψηλά δεν τον έχουμε, δεν τον έχει δείξει τόσο. Στην Αργεντινή δεν πάνε δηλαδή πολύ ψηλά τα σουτ. Καλά, εντάξει, δεν το Αργεντινή εγώ δεν παρακολουθώ, οπότε δεν ξέρω. Και θέλω να ρωτήσω, γιατί Αργιανός είμαι πιο πολύ, εγώ Αργιανός είμαι βασικά, πώς γίνεται μια ΠΑΕ που έχει γίνει εδώ και 10 μήνες να μην παίρνει άδεια? Αυτά κράζουμε ρε φίλε από εδώ. Αυτά πώς κράζουμε. Πώς θα πάρει άδεια δηλαδή, αφού έχει. Αυτά κράζουμε. Αφού έχει εκκρεμότητες, πώς θα πάρει άδεια? Πώς γίνεται να έχει εκκρεμότητες 10 μήνες παρέα? Γίνεται ρε φίλε γιατί ο Καρυπίδης τα υπολόγισε αλλιώς τα έσοδα της ομάδας. Δεν είχε ίσως την. Δεν είχε διαρκεία, δεν είχε. Ναι. Κακός για μένα. Δηλαδή πρέπει να υπολογίσεις τα έξοδα σου, όχι μόνο από τα έσοδα που περιμένεις, αλλά και πρέπει να έχεις και μια καβάτζα όταν έχεις τον Άρη. Να έχει και μια οικονομική καβάτζα από πίσω. Τον Άρη πήρες, δεν είσαι τη Βέρεια. Και κάτι άλλο. Γιατί ο Καρυπίδης όταν πήρε τον Τζιμπούρκε είναι ότι δεν παίζει, δεν πήγε να τον κάνει μια προσφυγή για να μην έχει να τον πληρώνει? Έκανε λάθος.
έπρεπε να προσβάλλει εγώ τη σύμβαση. Να σε πω κάτι. Από τη στιγμή. Αν ήμουν Καρυπίδη, θα πήγαινα στα δικαστήρια με τον Τζιμπούρ. Τίποτα, τίποτα. Θα πήγαινε ο Τζιμπούρ 100 κιλά στο δικαστήριο και θα έλεγε και θα κέρδιζα το δικαστήριο, φίλε. Όταν ο δικαστή 100 κιλά σου μου ότι δεν κάνει για μπάλα αυτό εδώ και θα κέρδιζα και το δικαστήριο. Όταν 8 η ώρα το πρωί του πιάσανε τον Τζιμπούρ τύφλα στο μεθύσι να γυρνάνε από το Γευγελί το. Πώ το λένε. Τα καζίνα. Τα καζίνα. Ναι. Εκεί έπρεπε να γίνει δουλειά. Αντανακλαστικά μηδέν. Τι να σου πω. Μπορούσε να πει όμως ότι έχει καλό σώμα για τάβλη. Ναι, ακριβώς. Ναι, αλλά δεν τον θέλαμε για τάβλη, για να μας φαστελώνει Κολάκα τον θέλαμε. Και αυτό δεν το έκανε ούτε για 45 λεπτά που έπρεπε. Αστειεύομαι, φίλε μου. Ναι, ναι, το ξέρω, αλλά εντάξει. Είναι ντροπής πράγματα, δηλαδή να έχεις μια νέα παρέα 10 μήνες, να μην παίρνεις τέτοιο, να μην παίρνεις άδεια. Να έχεις έναν παίκτη που τον πληρώνει 300.000 και να μην παίζει. Η όλη διαχείριση σε επίπεδο β' εθνικής από τον Καρυπίδη ήταν λάθος και το όλο project ήταν λάθος. Ενώ στη γάμα εθνική και με την εκαθάριση τα πήγε πάρα πολύ εθνική. Καλά, στη β' εθνική το εγχείρημα απέτυχε. Δεν το συζητάμε. Και αγωνιστικά αυτό, και εξωαγωνιστικά. Και εμείς με αυτόν πιστεύουμε ότι θα πάμε στην Α και θα μείνουμε. Πιστεύαμε, αλλά δυστυχώς έδειξε ότι οικονομικά δεν είχε την επιφάνεια που έπρεπε για έναν Άρη, έτσι. Ναι, αλλά για τα επόμενα δύο χρόνια σύν αυτό δεν μπορεί να πουλήσει. Και να ανέβουμε τώρα στη θέση της Κέρκυρας. Τι θα γίνει μετά. Θα πέσεις κατευθείαν. Πέφτουν τέσσερις. Αν ανέβεις, ναι. Είναι πολύ περισσότερα τα έσοδα που έχει η ομάδα και μπορείς με μια σωστή διαχείριση να κάνεις μια αξιοπρεπή ομάδα να είναι. Να παλέψει για τη σωτηρία. Ναι. 7-8. Γιατί να μην είναι 7-8. Τον έχει δηλαδή ικανό να το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ δεν το βλέπω. Μπορεί να βρει και κάποιον συμπαίκτη. Δεν έχει συμπαίκτη να βρει. Αλφα Εθνική είναι γωνία μαγαζιού. Δεν έχει συμπαίκτη. Πώς το κάνουμε τώρα. Δεν έχει. Δεν πιστεύω να βρει. Δηλαδή θα ανέβουμε μόνο και μόνο για να ξαναπέσουμε. Εγώ αυτό πιστεύω. Και αυτό με τρομάζει πάρα πολύ. Γιατί όχι, εγώ δεν το πιστεύω. Και μια γενιά από πίσω σε έσω. Έχουν μικρύνει πάρα πολύ. Έκλεισες. Πάμε επόμενος. Ναι. Ναι. Καλημέρα σας κύριε Ραπτόπουλε στην πιο ερωτική πόλη από τη μαγευτική Χίο. Χίο. Τι ο Κυρσάβας μας τίγες τρώει. Τρώει μαστιχό, δεν τρώει ο Κυρσάβας εκεί πέρα και εκεί τον έφτασες. Μισό λεπτό κύριε Στέφανε, την καλημέρα μου στην παρέα σας, στον κύριο Γιάννη, στον κύριο Γιάννη Χιλιτίδη, στον κύριο Γιάννη Μαλάτο, στον κύριο Στεφανάκο, στον κύριο Βασίλη. Κύριε Ραπτόπουλε, καλημέρα. Έχω έρθει εδώ για ένα επαγγελματικό ταξίδι, διότι Υχύω, ναι. Η σχέση που έχω με μια κοπέλα ενδιαφέρεται να ανοίξει μια επιχείρηση με βιολογικά καλλιτικά, με μαστίχα και ήρθαμε στη Χίο, είμαστε καλεσμένοι εδώ από μια εταιρεία και απολαμβάνουμε τις ημέρες των διακοπών μας. Μπράβο. Των διακοπών μας. Υπέροχη πόλη, περιττό να σας πω κύριε Ραπτόπουλε ότι είναι... Η πόλη της Χίου, ξέρετε, είναι και κατακόκκινη. Διανυκτερεύεται στο Πυργή τώρα, ας πούμε. Όχι, κύριε μου, είμαστε στην πρωτεύουσα της Χίου, στο ξενοδοχείο Χανδρής. Είναι δηλαδή το ξενοδοχείο σήμα κατατεθέν στην είσοδο του λιμανιού. Γιατί τα μαστιχόδεντρα προς τα εκεί, προς το Πυργή, λέω εγώ. Όχι, τα μαστιχόδεντρα είναι από την άλλη πλευρά, είναι από τον Καρφά, από τον Καρφά μέχρι τα Μαύρα Βόλια κάτω. Μ' αρέσει. Ναι, εκεί. Πήγαμε για μπάνιο στα Μαύρα Βόλια σήμερα, κύριε Ραπτόπουλε μου. Και λοιπόν. Περιττό να σας πω ότι δεν βλέπετε μίζερους ανθρώπους εδώ στη Χίο, ξέρετε. Γιατί? Διότι η μιζέρια, ξέρετε, είναι προνόμιο των χαρακτήρων των αδυνάμων. Των αδυνάμων. Και επειδή, ναι, και γυρνώντας σήμερα, ξέρετε, παρεπιπτόντος, κύριε Ραπτόπουλε, έχω πέσει σε ένα λαϊκό άσμα. Στο πορτοφόλι, η δύναμη στον άνθρωπο είναι το πορτοφόλι. Μίμης Γιουλέκας. Ο αείμνηστος Μίμης Γιουλέκας. Μίμης Γιουλέκας. Όχι. Το είχα ακούσει από έναν τραγουδιστή από Θεσσαλονίκη, τον Απόστολο Νικολαίδη. Μίμης Γιουλέκας, φίλε, το καλύτερο του λέει. Ο Μίμης Γιουλέκας, κύριε μου. Ναι, ο Νικολαίδη, αλλά ο Μίμης Γιουλέκας και αυτό σε συγχωρέθη να πούμε, τραγουδούσε με το κουμπούρι στην πίστα. Το έβαζε κάτω το παντελόνι. Στα Τρίκαλα εκεί πέρα, στα παλιοφάρσαλα. Ναι. Μάλιστα. Μίμης Γιουλέκας. Κύριε Ραπτόπουλε, να σας ρωτήσω, κύριε Ραπτόπουλε. Ρωτήστε. Επιθυμεί, αν θα κλείσετε την εκπομπή, θα μπορούσε δηλαδή ο ηχολήπτης σας να το αφιέρωνε, δηλαδή για το ακροατήριο της πόλης σας,
Εντάξει, το να είναι μίζωρος κάποιος, ρε παιδί. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, ποιες εκπτώσεις μπορεί να περιμένει κάποιος που δεν έχει τη δυνατότητα, δηλαδή τις εκπτώσεις του Φεβρουαρίου ή του, για να πάρει καινούριο σόβρακο, ή του Αυγούστου, τώρα που έρχεται και Αύγουστος. Τον Αύγουστο, Ευάγγελε, και βρίσκει και με βούλες. Και βρίσκει και με βούλες. Δηλαδή, φράγκο, φρίγκο, πύραυλος, δυο, έτσι, διαλέξτε, έτσι, πέντε ζευγάρια, ένα κατοστάρικο, δηλαδή, κύριε Γιάννη. Πώς λέει, και γάβρο έχω. Και γάβρο έχω στο τηγάνι. Έτσι. Εντάξει, κύριε Ραπτόπουλε μου, αυτά δεν θέλω να τοποθετηθώ ποδοσφαιρικά, δεν χρειάζεται, ξέρετε, δηλαδή με όλα αυτά που γίνονται αυτές τις ημέρες. Είδατε σήμερα ότι είχαμε και μια ευνοϊκή μεταχείριση, δηλαδή δεν υπάρχει τιμωρία, κύριε μου, έτσι. Ναι, δύο πρώην παίχτες του ΠΑΟΚ να λένε ότι τους έδιραν, ενώ τους είπε τρεις κουβέντες ο... πώς τον λένε... ο Μπρέτζος, ας πούμε, δύο κουβέντες τους είπε και αυτό με τετράπησε ξύλο. Επειδή απέχω από τα αθλητικά δρόμενα τις τελευταίες μέρες λόγω του ταξιδιού στοιχείο, δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, επειδή θα παρευρίσκομαι και τη μεθεπόμενη εβδομάδα στη μαγευτική Χαλκιδική, θα θέλατε κάτι να σας φέρω από τον κύριο Σάβα, για θα έρθείτε τον Αύγουστο στο γνωστό ξενοδοχείο. Πάμε τον Αύγουστο στο γνωστό ξενοδοχείο. Ναι. Και δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, γιατί άκουσα την εκπομπή σας σήμερα για τον αείμνηστο πατέρα σας. Mm. Όταν ήσασταν μικρό παιδί, δηλαδή οι μητέρες πώς να νουρίζουν τα παιδιά, με τι τραγούδι, ύπνε που παίρνει στα παιδιά. Εγώ πάρε, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Εσείς δηλαδή που μεγαλώσατε έτσι, δηλαδή με τον πατέρα σας να είναι με αριανά αισθήματα και με το θείο σας δηλαδή να είναι παοξίδικα αισθήματα, ποιος ήταν μεγαλύτερος, ο πατέρας? Ναι ρε Γιάννη, ναι ρε Γιάννη. Στον κόσμο το σημαίνει. Μίμης Γουλέκας. Αυτό το κουμπούρι τον άβηνε στον τράμερο, δεν τραγουδούσε από πίσω. Είναι ο καλύτερος και σκοτώσει τον πατέρα του. Το πορτοφόλι. Δύναμη στον άνθρωπο είναι το πορτοφόλι. Έχω. Στον κόσμο. Καλώδιο μας κάνει γύρω-γύρω. Βαλαντέζα. Πολύ παθή πασόκρι. Μπράβο ρε Γιάννη. Το πετρέλαιο, το γαρίφαλο. Σύμβασαν λέντετ. Και το πιάτο να πούμε. Λοιπόν, σαγιαρίζουμε. Τελειώνεται. Ναι, ναι. Τελειώνεται. Κύριε Ραπτόπουλε, την καληνύχτα μου, και ξέρετε ο μεγάλος Γιώργος Καραϊσκάκης τι έλεγε? Χαιρέτα καβαλάρης για να σε χαιρετάνε όταν ξεπεθείς. Άντε τελείωνε, σαν το Βαρδάκι μια ώρα και άντε τελείωνε. Αργά πας, άντε, κλείσε. Επόμενος, σαν το Βαρδάκι. Πω, τα ζώα μου τα αργά. Έλα. Έλα. Πέσαμε. Απόψε τζακέντα. Έλα, έλα. Δεξιή. Και αριανή. Ό,τι θες τα. Έχουμε και Ολυμπιακή. Ωραία. Γαλαζοέματι όλοι. Κατάλαβες, πού τους βρίσκεις, Ραυτόπουλε? Έλα ρε Πασόκα. Ραυτόπουλε. 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 Έλα ρε Πασόκα. Ραυτόπουλε.